Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 30 Μαΐου, δύο ημέρες πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Κοινή παραδοχή από όλους τους εμπλεκομένους για παρουσίαση προβλημάτων. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται αυτές τις μέρες θέτουν σε συναγερμό τα αρμόδια τμήματα για πρόκληση πυρκαγιών. Την ίδια ώρα, οι δάσκαλοι διαμαρτύρονται για τη μη ύπαρξη κλιματιστικών στις σχολικές αίθουσες. Πάμε να δούμε μαζί τους κυριότερους τίτλους που καταγράφουν την επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Καμίνη και σήμερα η Κύπρος, αυξημένα και τα επίπεδα σκόνης. Κόκκινος συναγερμός από το Τμήμα Δασών για τις πυρκαγιές λόγω καύσωνα. Καταγγελίες για απουσία κλιματιστικών στα σχολεία από την ΠΟΕΔ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της μικρής Σιέρα. Εξετάζουν ενδεχόμενο μερικού αδειάσματος της λίμνης Μεμή. Νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Γιώργος Σαββίδης, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του από αύριο. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. 60χρονος παρασύρθηκε από όχημα στη Λεμεσό. Ξανά στον αναπνευστήρα ο Δημήτρης Χριστόφιας. Αντιμέτωποι με προβλήματα στο παραπέντε της έναρξης της πρώτης φάσης του ΓΕΣΥ, τα δημόσια νοσηλευτήρια. Στο στούντιο, ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΙΣ, ο Τύρης Κούμας, και ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΙΝΟ, Θεόδωρος Πετέλης. Μείνετε συντονισμένοι, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Αποπνιχτική είναι σήμερα η ατμόσφαιρα, αφού πέραν των υψηλών θερμοκρασιών μας ταλαιπωρεί και η σκόνη. Μαζί μας τηλεφωνικός είναι ο κ. Παναγιώτης Λίγκης, λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας. Κύριε Λίγκη, καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι. Στα ύψη και σήμερα η θερμοκρασία έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση. Μέχρι πότε θα είναι σε ισχύ? Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτή που έχει εκδοθεί σήμερα, παρόμοια με τη χθεσινή, μέχρι νωρίς το απόγευμα. Μιλούμε πάντα για τις μεγίστες θερμοκρασίες της ημέρας, όπου όντως είναι και θα παραμείνουν μέχρι τις 3-4 το απόγευμα αρκετά ψηλά. Ποιες είναι αυτές μέχρι το 40? Κοντά στους 41 βαθμούς. Ναι. Ναι. Μιλούμε πάντα για το εσωτερικό όμως. Τα παράλια έχουν αρκετά πιο κάτω θερμοκρασίες. Ναι. Δυστυχώς παρόμοιες θερμοκρασίες, ελαφρώς πιο κάτω θα έχουμε και αύριο. Δηλαδή η διαφορά θα είναι 1-2 βαθμοί το πολύ, κάπου κοντά στους 40 και αύριο. Θα έχουμε ανανέωση δηλαδή κάποιες πολύ πιθανό να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ναι. Αν θα βγει καινούργια προειδοποίηση, θα βγει απόψε για αύριο. Τώρα να δούμε η ατμόσφαιρα τι κέφια θα έχει. Όσο για την σκόνη, έντονη είναι η παρουσία της, κύριε Λίγκη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε σκόνη. Έχει όλη η Ανατολική Μεσόγειος αρκετή σκόνη, αλλά οι συγκεντρώσεις τουλάχιστον κοντά μας δεν είναι ιδιαίτερα ψηλές. Και εκτός αυτού, οι περισσότερες συγκεντρώσεις παραμένουν λίγο πιο πάνω από την επιφάνεια. Οπότε, εμείς δεν επηρεαζόμαστε τόσο. Εντάξει, επειδή η σκόνη δεν είναι κάτι ομοιόμορφο, έρχεται κατά κύματα, δεν είναι έναν πέπλο. Σε κάποιες περιοχές επηρεάζει λίγο περισσότερο, μετά γίνεται και επηρεάζει κάποιες άλλες. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι απνιχτική. Είναι, εντάξει, είναι σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλές, το θέσω έτσι. Ναι, σχετικά υποφερτή θα λέγαμε. Ναι. Ναι. Τουλάχιστον μέχρι και αύριο που θα έχουμε αυτήν τη σκόνη, αυτές τις συγκεντρώσεις, εκεί θα κυμαίνονται. Τώρα αύριο καθαρίζουμε κάπως, αύριο και το Σαββάτο δεν έχουμε σκόνη, αλλά από Κυριακή και μετά φαίνεται ότι επανέρχεται και ίσως οι συγκεντρώσεις είναι λίγο περισσότερες. Έχουμε και υγρασία, αυξημένα επίπεδα? Όχι, ευτυχώς η αέρια μας που μας επηρεάζει είναι αρκετά ξερή. Οπότε οι υγρασίες μας είναι χαμηλές. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λίγκη. Παραμένουμε στις υψηλές θερμοκρασίες. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει το Τμήμα Δασών, εκδίδοντας κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο πρόκλησης δασικής πυρκαγιάς. Και είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, διευθυντής του Τμήματος Δασών. Κύριε Αλεξάνδρου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές μας. Το τελευταίο, αυτόν το ευτυχώς του συνάδελφου της μετεωρολογίας για μας είναι δυστυχώς. Δηλαδή λειτουργεί κάπως αντίστροφα, κυρία Αυκορίδου. Όσο χαμηλή είναι σχετική υγρασία, με κάνει την ατμόσφαιρα πιο υποφερτή για τον άνθρωπο, αλλά πολύ χειρότερη για τον κίνδυνο έκρηξης και επέκτασης των πυρκαγιών. Ναι. Είναι ένας από τους λόγους, πέραν της ψηλής θερμοκρασίας, που έχουμε εκδώσει αυτή την ανακοίνωση για τον κόκκινο συναγερμό.
Βέβαια, το τελευταίο που θέλουμε όλοι, κύριε Αλεξάνδρου, είναι η πρόκληση πυρκαγιών. Χθες, μάλιστα, εκδηλώθηκε μια πυρκαγιά πίσω από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τέσσερις είχαμε. Ναι. Μία είναι αυτή που αναφέρεται, ναι, μεταξύ Πανεπιστημίου και Άρωνα. Είχαμε ακόμα μία στο καλό χωριό Λάλαγκας, ακόμα μία καλό χωριό Λεμεσού και Παρεκκλησιά. Ωραία, εσείς τι προτρέπετε το κοινό ώστε Είναι ο πρώτος μεγάλος μας στόχος, σκοπός που εκδίδεται αυτή η ανακοίνωση του κόκκινου συναερμού. Πέραν της αύξησης της ετοιμότητας του ίδιου του τμήματος δασών, αλλά και των άλλων υπηρεσιών για αντιμετώπιση περιστατικού ο πυρκαγιάς, είναι ναι, να προτρέψουμε το κοινό να αποφύγει να γίνει πρόξενος ο πυρκαγιάς. Και μπορούμε να το καταφέρουμε. Δηλαδή, ο κόσμος να προσέξει, να μην χρησιμοποιήσει εργαλεία, να μην κάψει τα πόρτα του, να μην προβεί σε ενέργειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που βγαίνει η ανακοίνωση του κόκκινου συναέρμου. Να το αντιληφθεί ο κόσμος ότι σήμερα είναι πολύ ψηλότερος αυτός ο κίνδυνος. Και πρέπει να προσέξουμε, να αποφύγουμε αυτές τις ενέργειες. Και όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτή την ευθύνη. Αν δούμε και κάποιον γείτονα μας, κάποιον γνωστό μας, πρέπει να τον αποτρέψουμε. Από τη στιγμή που έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, δεν χρειάζεται είτε να καψαλίζουν χόρτα είτε οτιδήποτε άλλο. Κάνει την πυρκαγιά να ξαπλώνεται, να εκδηλωθεί, αλλά και να ξεπλωθεί γρηγορότερα, που σημαίνει ότι την προσπάθεια μας εμάς είναι δυσκολότερη. Άρα, ναι, να βοηθήσουμε να τον αποτρέψουμε πολύ ορθά, κύριε Αφλωρίδου, να τον αποτρέψουμε, δηλαδή εμείς το κοινό, όταν δούμε κάποιον ο οποίος προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες, να τον συμβουλεύσουμε, να τον παροτρύνουμε να αποφύγει αυτές τις ενέργειες. Ή στην περίπτωση που αντιληφθεί κάτι, να ενημερώσει, να πούμε, στο τηλέφωνο 1407 ή στο 112. Να έχουμε όλοι το νου μας, κύριε Αλεξάνδρου. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό είναι και το μήνυμα που είχαμε στην εβδομάδα προστασίας των δασών μας, κύριε Αφλωρίδου. Ήταν, προστατεύουμε τα δάση μας, όλοι μαζί λέμε μπορούμε, όλοι μαζί. Ο καθένας από τη δική του θέση με τον δικό του το ρόλο. Είμαστε και αισιόδοξοι, κυρία Φλωρίδου, να πω. Είμαστε και αισιόδοξοι. Λέμε ότι ναι, θα τα καταφέρουμε. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πολύ σωστά τα λέτε, κύριε Αλεξάνδρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Σας ευχαριστώ, γιατί με αυτές τις ευκαιρίες που μας δίνετε για επικοινωνία με το κοινό, θα μας βοηθήσει στο έργο μας. Και το μήνυμα ελπίζουμε να φτάσει και στον τελευταίο πολίτη αυτής της χώρας. Να είστε καλά, καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Στον χώρο της εκπαίδευσης θα πάμε τώρα, καθώς υποέδε κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, καταγγέλλοντας την αφόρητη κατάσταση που επικρατεί εντός των σχολικών αιθουσών λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας των τελευταίων ημερών. Το θέμα της διεξαγωγής μαθημάτων σε ακατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες επαναφέρει μέσα από ανάρτηση του γραμματέας της ΠΟΕΔ, Χάρης Χαραλάμπους. Ο ίδιος μάλιστα διερωτάται αν πρέπει να αναμένουμε να χάσουμε μαθητή ή εκπαιδευτικό από θερμοπληξία μέσα σε τάξη για να προχωρήσει η εγκατάσταση κλιματιστικών. Τον έχουμε τον κύριο Χάρη Χαραλάμπους μαζί μας στο τηλέφωνο για να δούμε το θέμα. Κύριε Χαραλάμπους, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καταγγέλλεται την μη ύπαρξη κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας και κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου για θερμοπληξία από τις δεδομένες καιρικές συνθήκες. Δώστε μας ακριβώς την εικόνα που επικρατεί στις σχολικές αίθουσες. Να διευκρινίσω πρώτα ότι δεν πρόκειται για καταγγελία, πρόκειται για κάτι το αυτονόητο, κάτι που μπορεί να αντιληφθεί ο κάθε ένας μας, ο κάθε πολίτης, ο κάθε μαθητής, ο κάθε εκπαιδευτικός σε αυτό το τόπο. Νομίζω, δεν ξέρω αν προσπαθούμε να πείσουμε ότι η κατάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας τον τελευταίο μήνα και τον επόμενο και τους Σεπτέμβρη και Οκτώβρη δεν είναι αυτή που περιγράφουμε, τότε δεν μένουμε στην Κύπρο πραγματικά. Η κατάσταση τον τελευταίο καιρό, υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες από μέλη μας, από εκπαιδευτές, από μαθητές, από γονείς, ότι η κατάσταση στις αίθουσες διδασκαλίας είναι πραγματικά αφόρητη. Έχουμε και ήδη επισκεφθεί σχολεία. Φωτογραφίσαμε, μιλήσαμε και με παιδιά, φωτογραφίσαμε και τα θερμόμετρα σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, σε συγκεκριμένες ώρες. Και πραγματικά η κατάσταση είναι
Πάρα πολύ δύσκολη. Ξέρετε, κύριε Χαραλαμπούς, το πρόβλημα δεν είναι καινούριο. Παρουσιάζεται σχεδόν κάθε χρόνο. Υψηλές θερμοκρασίες διαρκούν αρκετούς μήνες, όπως είπατε κι εσείς, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Τι να υποθέσουμε, ότι η κατάσταση κλιματιστικών είναι ένα πάγιο αίτημά σας που δεν ικανοποιείται? Μα κοιτάξτε, δεν είναι θέμα αιτήματος εδώ. Εδώ μιλούμε για τα αυτονόητα. Δηλαδή είναι κάτι που θα πρέπει να το απαιτεί ολόκληρη η κοινωνία. Δεν είναι θέμα των εκπαιδευτικών. Ναι. Υπάρχουν 25 μαθητές σε κάθε τάξη οι οποίοι έχουν γονείς. Θα έπρεπε όλοι να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά τα ίδια. Όταν πείτε, σας προκαλώ με την καλή έννοια και εσάς και άλλα κανάλια να επισκεφτούν σχολεία, να μιλήσουν με παιδιά, με γονείς και να δουν την πραγματική κατάσταση. Έχω πει και σε άλλες εκπομπές ότι καλούμε την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και τους εκπροσώπους του να επισκεφτούμε σχολεία μαζί σε συγκεκριμένες ώρες, μετά τις 10 μέχρι τις 1.30 και να δουν πραγματικά ποιες είναι οι συνθήκες εργασίες. Δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Έχω μιλήσει με γονείς και έχω ακούσει και παιδιά, εγώ προσωπικά κύριε Χαραλάμπους, να μιλάνε για αυτή την κατάσταση και να σας πω έτσι τι ακριβώς λένε, ότι τα παιδάκια τους είναι σαν τα μπουλούθια που πάσει στο σπίτι και σαν τα ψοφισμένα τα κοτόπουλα. Μελίδη μου, έχω ακούσει προηγουμένως εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας των αρμοδίων υπηρεσιών να μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι υπερβολές αυτά που λέμε και δεν είναι ζέστη. Τι να σας πω, πραγματικά... Τώρα, εσείς σαν ΠΟΕΔ, τι προτίθεστε, τι σκέφτεστε να πράξετε για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή? Εμείς ως ΠΟΕΔ, καταρχήν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, να αναδείξουμε το θέμα και να ρίξουμε τις πραγματικές του διαστάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι ένα τέτοιο εγχείρημα έχει οικονομικό κόστος, αλλά δεν μπορούμε να ζητούμε από τα σχολεία να έχουν απόδοση, να έχουν μαθησιακά αποτελέσματα και το 30% του διδακτικού χρόνου των μαθητών, γιατί για τόσο μιλάμε για περίπου 60 μέρες το χρόνο, η κατάσταση είναι σχεδόν αφόρητη. 60 μέρες το χρόνο είναι το 30% του διδακτικού χρόνου. Μα ναι, έχετε δίκιο. Ποιος είναι αυτός που θα αποφασίσει? Είναι το Υπουργικό, είναι η Βουλή, είναι... Καταρχήν να διευκρινίσω ότι αυτή η θέση μας δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Δεν είναι από αντιπολιτευτική διάθεση που λέμε αυτά που λένε. Είναι ένα διαχρονικό αίτημα που δεν είναι ούτε συνδικαλιστικό, είναι καθαρά εκπαιδευτικό και ανθρώπινο συστημικό. Πραγματικά πρέπει και να δεσιλοποιηθεί και η κυβέρνηση και τα κόμματα και η Επιτροπή της Βουλής να έρθουν κοντά, να μπουν στις αίθουσες, να δουν την πραγματικότητα ποια είναι. Δεν είναι υπερβολές αυτά. Όχι, καθόλου υπερβολές. Εμείς γι' αυτό και σας βγάζουμε σήμερα να τα πείτε αυτά, να αναφερθείτε στο συγκεκριμένο θέμα. Μιλούσα πριν σε άλλη εκπομπή με πρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, των τεχνικών υπηρεσιών και πραγματικά έχω στεναχωρηθεί γιατί δεν ξέρω, ακούσαμε πράγματα τα οποία δηλαδή προσπάθησαν να μας πείσουν ότι είναι ιδέα μας, ότι δεν είναι ζέστη, ότι είναι μια χαρά τα σχολεία και ότι είναι υπερβολές αυτά που λέμε για να δημιουργούν προβλήματα. Μάλιστα. Εγώ σας λέω, δείτε το θέμα ανεξάρτητα από εμάς. Μιλήστε με γονείς, με μαθητές, να σας πούν αυτή την αλήθεια. Δεν μπορούν να πιστέψουν εμάς και μας αμφισβητούν. Εγώ σας είπα τι έχω ακούσει από γονείς και από τα ίδια τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Τώρα, ανακοινώθηκε και επισήμως σήμερα ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την παραίτηση του Ιωάννα Νικολάου. Πάμε αμέσως στον πολιτικό μας συντάκτη, Μάριο Καμιναρίδη. Μάριε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σταβάνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Γιώργος Σαββίδης αναλαμβάνει από αύριο το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Μάριε. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, μετά από αρκετές αναφορές τελευταίες μέρες, ειδικά για το όνομα του κ. Γιώργου Σαββίδη, πλέον είχαμε και σήμερα την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της κυβέρνησης. Ο κ. Γιώργος Σαββίδης γεννήθηκε στην Αμόχωστο το 1959 και μετά το 1974 διαμένει στη Λεμεσό, διακριτής και αριστούχος, αποφυτός του Λανίτιου Γυμνάσιο. Εκεί σπούδασε νομικές στο Ενωμένο Βασίλειο, Πανεπιστήμιο του Έξετα, Στέφανη, όπου έλαβε το τίτλο του Bachelor of Law, LLB Honors, και αγορεύτηκε μπάριστα στο Middle Temple. Ασκεί ενεργά τη δικαιοσύνη εδώ και 35 χρόνια ο κύριος Σαββίδης και είναι μέλος του Δικαιωτικού Συλλόγου Αμοχώστου και του Πανκύπριου Δικαιωτικού Συλλόγου, είναι μέλος του International Bar Association και διατέλεσε πρόεδρος και αντιπρόεδρος διάφορων επιτροπών του Διεθνούς Αυτού Σώματος, ενώ διοργάνωσε και στην Κύπρο Διεθνούς Συνέδριο του IPA, International Bar Association είναι το IPA,
ο κύριος Σαββίτης αναλαμβάνει και επίσημα αύριο τα καθήκοντά του σε 10.30 το πρωί. Διαβεβαίωση του νέου Υπουργού θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο και εκεί θα είναι σύσσωμα το Υπουργικό Συμβούλιο και το Δικαστικό Σώμα να υποδεχτούν τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σαββίτη. Στέφανη. Μάριε, τώρα να πούμε ότι στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο παραιτηθής Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς Νικολάου κατέθεσε τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση του συστήματος δικαιοσύνης. Έτσι ακριβώς, και μετά από μια δημοσιογραφική διάσκεψη που έγινε στο PIO μετά από το τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, πλέον φαίνεται ότι όλα αυτά τα νομοσχέδια οδηγούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Έκανε έκκληση ότι οι βουλευτές πρέπει άμεσα να συνεδριάσουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικό για να συζητήσουν όλα τα θέματα γύρω από τα νομοσχέδια, η μεταρρύθμιση στο δικαστικό σώμα. Είπε ο κ. Ιωνάς ότι είναι η πρώτη φορά που τολμά καμιά κυβέρνηση να προσπαθήσει να ρυθμίσει, να κάνει αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση στο δικαστικό σώμα, το οποίο σύμφωνα με το Σύνταγμα του 1960 είναι εντελώς ανεξάρτητο. Και αυτό λέει το Σύνταγμα. Στέφανη. Μάριε, σε ευχαριστούμε. Και να δούμε τώρα, κυρίε και κύριοι, τι δήλωσε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία αναφορικά με τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνη, ενώ προέβη και σε δηλώσει για την έκθεση τη Κομισιόν για την Τουρκία και το ΓΕΣΥ. Χωρίς αμφιβολία, με ιδιαίτερη λύπη, είναι ένα στενό συνεργάτη εδώ και δεκαετίες, οφείλω να πω. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι σαν υπουργό ήταν ένας από τους πιο αποτελεσματικούς, τους πιο εργατικούς, και αυτό θα διαφανεί και από τη δημοσιογραφική διάσκεψη που θα δώσει, αλλά και τη μεγάλη μεταρρύθμιση που θέλω να ευελπιστώ ότι θα συναντήσω την κατανόηση και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έτσι ώστε να επιτύχουμε επιτέλους στον τομέα απονομής της δικαιοσύνης ταχύτητα, για να θεωρείται ότι επιτέλους αποδίδεται. Δεν μιλούμε από πλευράς ποιότητας, αλλά ταχύτητας. Και σε αυτό το πεδίο, δυστυχώς, η πατρίδα μας βρίσκεται στην 28η θέση μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην 73η ανά το παγκόσμιο. Είναι μια εκ των όνουκ άνευ μεταρρύθμιση, ρίζοσπαστική, που δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ταχύ αναπονομή της δικαιοσύνης. Κύριε, ήταν πολύ δύσκολο να βρείτε και αντικαταστάτες με όσα λέτε. Δεν νομίζω να ήταν όσο δύσκολο πιστεύετε. Δεν γνωρίζω τι διαιτήρητο ή τι ελέγετο. Πήρα τις αποφάσεις μου και, όπως καλά γνωρίζετε, ο νέος υπουργός θα είναι ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, εν ενεργεία δικηγόρος με μία μακράν πείρα. Κατάγεται από οικογένεια αντικαστικών, γνωρίζει συνεπώς και τα προβλήματα της δικαιοσύνης. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι έγιναν τα αναγκαία σχόλια από πλευράς του Υπουργείου Εξωτερικών. Να προσθέσω ότι άλλο, εκτός από το να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι συνεχίζει η Ευρώπη να στέκει αλληλέγγυα, και θέλω να πιστεύω ότι είτε θα αποφευθούν από πλευράς Τουρκίας υπερτέρω προκλήσεις για να αποφευθούν τα όποια μέτρα. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό που καλά γνωρίζω είναι ότι παρακολουθείται στενά από Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αν απαιτηθεί να ληφθούν μέτρα, θα ληφθούν. Μα, κύριε Πρόεδρε, σε 48 ώρες το ΓΕΣΥ θα είναι στη ζωή μας. Πλέον όλοι μιλούν ότι θα μπούμε με δυσκολία, ή τουλάχιστον οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν στην αρχή κάποια προβλήματα. Η κυβέρνηση πώς είναι, ετοιμάζεται να τα αντιμετωπίσει, ειδικά το πρώτο χρονικό διάστημα που θα τεσταριστούν άλλωστε και οι αντοχές όλων? Κοιτάξτε, μιλούμε για μια επανάσταση εν τη ουσία, ρίζοσπαστική αλλαγή, μια μεταρρύθμιση η οποία είναι όπως ακριβώς ήταν και η μεταρρύθμιση ή η εισαγωγή του σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων. Κάθε νέα μεταρρύθμιση σίγουρα θα αντιμετωπίσει στην αρχή προβλήματα. Όταν έγινε η εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, παρατηρήθησαν προβλήματα. Στη διαδρομή του χρόνου έχουν επιληθεί. Συνεπώς, κατά τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπιστούν και τα θέματα που αντιμετωπίζει το Γενικό Σχέδιο Υγείας. Αυτό που θέλω είναι να παρακαλέσω την κατανόηση των πολιτών
να κάνω ιστά την έκκληση εις τους παρόχους υπηρεσιών και εις τους εμπλεκόμενους εις το σύστημα να συμβάλλουν έτσι ώστε η πατρίδα μας που είναι μία εκ των χωρών που στερείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικού συστήματος υγείας να επιτύχει και αν παρατηρηθούν ακόμα και οι πρόνοιες του νόμου του προβλέπουν οποιασδήποτε αναγκαίες αλλαγές αυτό είναι και εναπόκειται εις όλους. Εις όλους, εφόσον διαπιστώσουμε κάποια προβλήματα, να προβούμε στις αναγκαίες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις ή αλλαγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λεμεσό. Άνδρας 60 χρόνων, ο οποίος διασταύρωνε το δρόμο, παρασύρθηκε από ταξί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα. Λεπτομέρειες για το νέο θανατηφόρο έχει η Κωνσταντίνα Ρουσιά από την αίθουσα σύνταξης. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Ο 60χρονος Γιαννάκης Κλεοβούλου από τη Λεμεσό έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς στην προσπάθειά του να διασταυρώσει τη Λεωφόρο Μακαρίου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα ταξί. Ο 63χρονος οδηγός του ταξί που ενεπλάκει στο θανατηφόρο δυστύχημα συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Στον οδηγό του αυτοκίνητου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ, Στέφανη, και ναρκοτέστ με αρνητική ένδειξη. Όπως ισχυρίστηκε, ο 63χρονος ο πεζός βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του και δεν τον αντιλήφθηκε. Να υπενθυμίσουμε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 8:30 χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Μακαρίου, όταν ο άτυχος Κλεοβούλου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 63χρονος στην προσπάθειά του να διασταυρώσει. Ο Κλεοβούλου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι επικαθήκοντοι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, Στέφανη. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Πάμε στη Χριστίνα Μάρκου τώρα. Καθώς η κοινή διάσκεψη τύπου παρέθεσαν ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού και ο νεοεκλεγής Ευρωβουλευτής Νιγεζή Κιζίλ Γιουρέκ αναφορικά με τη δυσαρέσκεια κάποιων στην εκλογή Νιγεζή αλλά και ερωτημάτων που θέτουν τόσο πολιτικοί αλλά και πολίτες. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη. Κυρίες και κύριοι, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού και ο νεοεκλεγέντας Νιαζή Κιζίλ Γιουρέκ κλήθηκαν σήμερα να απαντήσουν στις επικρίσεις που δέχονται τις τελευταίες μέρες μετά τις ευρωεκλογές. Ο Γενικός Γραμματέας επανέλαβε ότι ο Νιαζή Κιζίλ Γιουρέκ δεν εκπροσωπεί την τουρκοκυπριακή κοινότητα, αλλά την κυπριακή δημοκρατία. Αναφορικά με την χθεσινή συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον κύριο Κιζίλ Γιουρέκ, ο κύριος Κυπριανού ξεκαθάρισε πως θα βρίσκονται σε στενή επικοινωνία, κάτι που επιβεβαίωσε και ο κύριος Νιαζή. Ο Άνδρος Κυπριανού τόνισε την ίδια ώρα πως η υποψηφιότητα έστειλε το μήνυμα πως Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι μπορούμε να συνεργαστούμε. Μιλώντας για το θέμα της πολιτικής ισότητας, ο Άνδρος Κυπριανού εξήγησε ότι το αίτημα αυτό δεν πάβει λόγω της εκλογής του Νιαζή. Εμείς συνεχίζουμε, είπε, να πιστεύουμε στην πολιτική ισότητα και διερωτήθηκε, Στέφανη, αν ο Νιαζή θα δεχόταν αυτόν τον πόλεμο, αν η υποψηφιότητα ήταν σε ένα άλλο ψηφοδέλτιο. Καταλήγοντας, ο κ. Κυπριανού ανέφερε πως το ΑΚΕΛ έχει αναλάβει πολιτικό ρίσκο, τονίζοντας ότι ο καθένας από εμάς θα κριθεί από την ιστορία. Ο Νιαζή Κιζίλ Γιουρέκ από την πλευρά του τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπροσωπηθεί από 6 βουλευτές και σημείωσε ωστόσο ότι στην Ευρωβουλή εκπροσωπούνται κυρίως οι πολίτες και όχι κράτη. Δεν έχει γίνει κατανοητό, σημείωσε έντονα ο Κιζίλ Γιουρέκ, ότι στην Ευρωβουλή εκπροσωπούνται κυρίως πολίτες, είπε, και όχι κράτη. Ξεκαθαρίζοντας ο Νιαζή ότι δεν υπάρχει ο Νιαζή χωρίς το ΑΚΕΛ, τόνισε επίσης την ανάγκη της συνεργασίας. Τώρα, Χριστίνα, όσον αφορά στην κατάσταση της υγείας του τέος Προέδρου Δημήτρη Χριστόφια, έχει τεθεί εκ νέου στον αναπνευστήρα. Τι ακριβώς αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν? Σύμφωνα, Στέφανη, με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν, ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας νοσηλεύεται από την Δευτέρα 20 Μαΐου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας λόγω σημαντικής αναπνευστικής επιβάρυνσης. Σήμερα, θεράπονται οι ιατροί του κατά την τακτική αξιολόγηση της κατάστασης υγείας του, αποφάσισαν ότι υπήρχε ανάγκη να υποστηριχθεί μηχανικά με αναπνευστήρα. Η ανάγκη για πολυεπίπεδη υποστήριξη, όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν, παραμένει. Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννης ενημερώνεται τακτικά από την ιατρική ομάδα και για οποιαδήποτε εξέλιξη στην κατάσταση της υγείας του ασθενού, το Υπουργείο Υγείας θα ενημερώσει σχετικά με νεότερη ανακοίνωση. Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Στην Πάφο πάμε τώρα, όπου συνελήφθη 23χρονος καταζητούμενος για υπόθεση απόπειρας αφώνου. Τις λεπτομέρειες έχει η Νάταλη Γεωργίου. Νάταλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Στέφανη.
Εντοπίστηκε χθες από μέλη της αστυνομίας και συνελήφθη 23χρονος κάτοικος Πάφου, ο οποίος καταζητείται από την αστυνομία για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση απόπειρας φόνου και απόπειρας καταστροφής περιουσίας με κρυφτικές ύλες που διαπράχθηκε στην Πάφο στις 20 Μαΐου του 2019. Ο 23χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα από μέλη της αστυνομίας που μετέβησαν για έρευνα σε οικία που βρίσκεται σε χωριό της επαρχίας Πάφου. Έξω από την οικία, η αστυνομική ήταν άνδρα που επέμπαινε σε μοτοσυκλέτα χωρίς αριθμούς εγγραφής να εγκαταλείπει τη μοτοσυκλέτα και να τρέπεται σε φυγή μόλις αντιλήφθηκε την αστυνομία. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τον ύποπτο και σε μικρή απόσταση κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, διαπιστώνοντας πως πρόκειτο για τον 23χρονο καταζητούμενο. Σε σωματική έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή του 23χρονου εντοπίστηκε διαρρηκτικά εργαλεία, ενώ από περαιτέρω εξετάσεις στη μοτοσυκλέτα στην οποία επέμενε ο 23χρονος, διαπιστώθηκε ότι αυτή είχε δηλωθεί στην αστυνομία ως κλοπημαία στις 19 Μαΐου του 2019. Εναντίον του 23χρονου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε στη βάση μαρτυρίας που εξασφαλίστηκε εναντίον του κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σχετικά με έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της 20 Μαΐου του 2019 στην είσοδο οικίας 57χρονου στην Πάφο. Όπως διαπιστώθηκε από τις επιτόπιες εξετάσεις, η έκρηξη οφειλόταν σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μεταλλικό αντικείμενο που περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύως και είχε τοποθετηθεί στην κύρια είσοδο της οικίας δίπλα από μπιτόνι με έφλεκτη ύλη. Από την έκρηξη είχε τραυματιστεί ελαφρά στο μέτωπο η σύζυγος του 57χρονου, η οποία κατά το χρόνο της έκρηξης βρισκόταν εντός της οικίας με τα δύο της παιδιά. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην κύρια είσοδο και στον προθάλαμο της οικίας. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις. Νάταλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο του ΓΕΣΥ μεταφερόμαστε τώρα, 24 μόλις ώρες πριν την εφαρμογή του και με τις ανησυχίες να πληθαίνουν ως προς τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να προκύψουν. Είναι μαζί μας τηλεφωνικός ο αναπληρωτής διευθυντής του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Ανδρέας Παπακοσταντίνου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδου. Καλό μεσημέρι στους τηλεθέατες. Ένα μόλις 24 ώρες, 36 περίπου ώρες για να είμαστε ακριβείς, πριν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για σοβαρά προβλήματα επιχειρησιακής ανεπάρκειας, όπως ανεπάρκεια φαρμάκων, έλλειψη ειδικών γιατρών, ανεπαρκείς κατάλογοι δραστηριοτήτων, λάθη του συστήματος και άλλα, κύριε Παπακοσταντίνου. Ανάμεσα σε αυτούς που προειδοποιούν για δυσάρεστες καταστάσεις είναι και ο πρόεδρος των κυβερνητικών γιατρών, η συντεχνία Πασινό, αλλά και με γραπτή του δήλωση μόλις χθες ο βουλευτής του ΔΥΣΥ, Νίκος Νουρής, και αντιπρόεδρος μάλιστα του κόμματος. Τι απαντάτε, κύριε Παπακοσταντίνου, σαν οργανισμός? Οι ανησυχίες, ειδικά του κύριου Νουρή ή οποιοδήποτε άλλου πολιτικού βουλευτή μας ή ακόμα και ενός απλού ανθρώπου ή και παροχία, είναι δεχτών. Δεν μπορούμε να υπάρχουν προβλήματα. Σεβόμαστε όλες τις κριτικές και απόψεις. Από εκεί και πέρα είχαμε προειδοποιήσει και από την αρχή. Είχαμε προετοιμάσει, θεωρώ ότι είναι προετοιμασμένοι οι συμπατριώτες μας, ότι ναι, από σε 24-36 ώρες μπαίνουμε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, όπου το σύστημα θα ταρακουνηθεί. Και οι πρώτες εβδομάδες θα είναι πολύ δύσκολες, καθώς επίσης και οι επόμενοι μήνες, 2-3 μήνες, ώσπου να το σύστημα να σταθεροποιηθεί. Όταν λέγαμε ότι θα υπάρχουν προβλήματα, δεν ήταν σχήμα λόγου. Συνεπώς, δεν μας επηρεάζουν αυτές οι αναφορές, δεν μας ξενίζουν και ούτε μας αποπροσανατολίζουν. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο, θα ξεκινήσουμε την πρώτη έκτου και εκείνο που έχει σημασία είναι να είμαστε σε επιφυλακή. Όσα προβλήματα προκύψουν, μαζί με σε συνεργασία με την εταιρεία που μας υποστηρίζει, να μπορέσουμε σταδιακά να τα διορθώσουμε. Ναι, κύριε Παπακοσταντίνου, όμως όλοι αυτοί που φωνάζουν τώρα για ενδεχόμενα προβλήματα φώναζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εσείς δεν είχατε όλο αυτό το χρονικό περιθώριο έτσι ώστε να βελτιωθούν κάποια από αυτά τα προβλήματα, να μην φτάσουμε στον παραπέντε και να τα έχουμε μπροστά μας? Κύριε Αυτορίδου, σας επιβεβαιώνω ότι οι τελευταίοι 6 μήνες έχουν γίνει δραματική πρόοδος όσον αφορά την προετοιμασία για την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Και αν δεν ήταν ξεκάθαρο ότι την πρώτη έκτου του 2019 θα ξεκινούσαμε, να είστε βέβαιοι και αν παρεπίδα καθυστερούσαμε για ακόμα 2 μήνες, παίρναμε αναστολή για 2 μήνες,
να είστε βέβαιοι ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, για να μην είμαι απολύτως, αν όλα τα προβλήματα, απλώς θα τα μεταφέρναμε κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής του ΕΣΥ. Υπάρχει μια κουλτούρα, υπάρχουν κάποιες φυσιολογικές αντιδράσεις. Απλώς να σας πω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν παρόχοι, ας πω, υπάρχουν ειδικοί γιατροί που αναμένουν να ξεκινήσει το Γενικό Σύστημα Υγείας, να περάσουν μια-δύο εβδομάδες και μετά να συμβληθούμε το Γενικό Σύστημα Υγείας. Οπότε είτε αυτό η εφαρμογή είναι 1η Νεκτού είτε είναι 1η Αυγούστου, εκεί και πάλι θα υπήρχαν το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή δεν θα είχαν συμβληθεί, δεν θα είχαν εκπαιδευτεί, δεν θα είχαν κωδικούς και θα τρέχαμε τελευταία στιγμή για να τους εκπαιδεύσουμε και όλα τα άλλα. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν παραμείνει σταθερότατοι όσον αφορά την 1η Νεκτού. Για εμάς τους τεχνοκράτες, και το τονίζω, για εμάς τους τεχνοκράτες θα ήταν το πιο εύκολο και θα δείτε σε όλες τις μεταρρυθμίσεις. Είναι οι τεχνοκράτες που έρχονται και λένε: δώστε μας ακόμα 2 με 3 μήνες για να μπορέσουμε να θεστάρουμε τα συστήματα και όλα τα άλλα. Για εμάς θα ήταν δώρο αυτό το πράγμα. Όμως δεν έχει σημασία ούτε ο τεχνοκράτης αυτή τη στιγμή, ούτε ο οργανισμός, ούτε κανένας άλλος. Σημασία είναι ότι η πατρίδα μας θα έχει γενικό σύστημα υγείας. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και θα πρέπει οι τεχνοκράτες, συμπεριλαμβανομένου φυσικά του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας, να είναι συνεχώς σε επιφυλακή, ώστε και εκεί θα είναι που θα αξιολογηθούν κυρίως όσα προβλήματα παρουσιαστούν, αμέσως να επιλύνονται. Το αμέσως, ναι, όταν μιλούμε για σύστημα πληροφορικής, μπορεί να χρειαστούν 2-3 εβδομάδες, αλλά αμέσως να παίρνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Συνεπώς, θα χαρακτηρίζατε άστοχη και ατυχή την εισήγηση του κυρίου Ούνουρη προς τον ΟΑΗ για σταδιακή εφαρμογή κάποιων εκ των υπηρεσιών με κλιμάκωση της εφαρμογής τους, ούτως ώστε να αποφευθεί η υπερφόρτωση του συστήματος. Οφείλω, επειδή με τον κύριο Ούνουρη έχουμε κάνει πάρα πολλές παρουσιάσεις μαζί για να προβάλλουμε το Γενικό Σύστημα Υγείας, οφείλω να το αναφέρω αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένας από τους λίγους βουλευτές που έχουν συμμετέχει σε τόσες παρουσιάσεις για να προβληθεί το Γενικό Σύστημα Υγείας. Από εκεί και πέρα, επειδή ήμουν και σήμερα μαζί του σε κάποιες άλλες εκπομπές, θεωρώ ότι, χωρίς να αναλύω εγώ τις δικές του θέσεις, θεωρώ ότι υπάρχει και μια παρερμηνία όσον αφορά τις δικές του τοποθετήσεις. Έχει λεχθεί ότι έχει ζητήσει την αναβολή του συστήματος. Ο ίδιος σήμερα έχει ξεκαθαρίσει ότι εκείνο που στόχος αυτής της ανακοίνωσης ήταν να αναδείξει τα προβλήματα και να προειδοποιήσει ότι θα έχουμε προβλήματα. Αυτές τις ανησυχίες είναι και δικές μας ανησυχίες, πολύ περισσότερο σε εμάς που έχουμε και την ευθύνη εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας. Όμως παραμένουμε προσιλωμένοι. Κάποιες από τις εισηγήσεις του κ. Νωρή είχαν ήδη εφαρμοστεί, δηλαδή σε περίπτωση που το σύστημα πέσει και δεν μπορεί καθόλου να ανταποκριθεί, θα υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν χειρόγραφες συνταγές. Είναι το τελευταίο μέτρο φυσικά και δεν θα λειτουργήσει αυθαίρετα αυτό το μέτρο. Θα είναι μετά από ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλειας Υγείας. Όμως, ακόμα και σε αυτήν την απομακρυσμένη περίπτωση, που εμείς θεωρούμε απομακρυσμένη, υπάρχουν κάποια σχέδια αντιμετώπισης. Όμως, αντιλαμβάνεστε ότι άλλο είναι τα σχέδια, άλλο στην πρακτική εφαρμογή. Δεν προσπαθούμε να ωρεοποιήσουμε την κατάσταση, όμως. Άλλο είναι να κάνουμε σχεδιασμούς επί χάρτου και άλλο να ξεκινήσουμε και επί τόπου. Το ένα σημαντικό, να βγουν τα προβλήματα στην επιφάνεια, να δώσουμε το δικαίωμα του πολίτη να αντιληφθεί και να νιώσει και να απαιτήσει, και τρίτον εμείς να ανταποκριθούμε και να λύσουμε τα προβλήματα όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη. Και κάτι τελευταίο, κύριε Παπακοσταντινοπηδή, με ενημερώνουν τώρα ότι παίρνουν πολλοί Ελλαδίτες τηλέφωνο που δεν μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα. Τι γίνεται, τι θα γίνει με αυτούς? Έχουν δίκιο. Υπάρχει μια ταλαιπωρία όσον αφορά αυτές τις κατηγορίες των δικαιούχων. Έχουν ληφθεί μέτρα. Θεωρούμε ότι σε 3 με 4 μέρες λογικά θα μπορούν να κάνουν τη εγγραφή τους. Τα μέτρα που λαμβάνουν είναι τέτοια, τα οποία οι μεγάλες κατηγορίες τουλάχιστον από αυτές που έχουν ταλαιπωρηθεί θεωρούν ότι θα επιληθούν τα προβλήματα. Ίσως μείνουν κάποιες άλλες εξειδικευμένες περιπτώσεις. Αυτές θα ζούμε για να μπορέσουμε και σε αυτές τις περιπτώσεις να δώσουμε πρόσβαση στους συμπατριώτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΗ, ο κύριος Σωτήρης Κούμας. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Και ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΣΙΝΟ, Θεοδόρος Πετέλης. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, κύριε Πετέλη. Κύριε Κούμα, ακούσαμε πριν από λίγο τον κύριο Πάπα Κωνσταντίνου. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να δούμε, το έχουμε ένα απόσπασμα από των δηλώσεων, τι είπε εδώ στην εκπομπή μας πριν λίγες μέρες ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Ιωάννου, και να επανέλθουμε για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Το τμήμα πρώτων βοηθειών, ναι, που υπάρχει υπό στελέχωση, που είναι, ναι, το μοναδικό τμήμα που υπάρχει τεκμηριωμένη υποστελέχωση, δεν εντάσσεται στην πρώτη φάση εφαρμογή του Γενικού Συμβουλίου Υγείας. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών εντάσσονται στη δεύτερη φάση. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η ενέργεια από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, που είναι ο καθήλυνα αρμόδιο για τα αυτόνομα πλέον δημόσια νοσηλευτήρια, κάνει όλε τι απαραίτητε ενέργειε για επαρκή στρέχωση του συγκεκριμένου τμήματο. Να σα υπενθυμίσω εδώ ότι, επειδή ακούγονται ή και εσείς οι δημοσιογράφοι μιλάτε για αποστελέχωση, έχουμε προκηρύξει, έχουμε διαθέσει κονδύλι και έχουν προκηρυχθεί 37 επιπλέον θέσεις γιατρών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Από τον περμένο Φεβρουάριο ήδη τα 27 συμβόλαια έχουν σταλεί, διότι για τις άλλες 10 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Παρά τα αυτά, για τις υπόλοιπες 10 θέσεις θα προσφερθούν σε άλλες ειδικότητες που παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον. Και στο σύνολο έχουν προκηρυχθεί 300 επιπλέον θέσεις, δηλαδή εκτός τις υφιστάμενες θέσεις, για στελέχωση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Νομίζω αυτό δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας εμπράκτως να στηρίξει τα δημόσια πλέον αυτόνομα νοσηλευτήρια σε περιβάλλον ΓΕΣΥ. Όσον αφορά τον εξοπλισμό που αναφέρεστε, έχει τριπλασιαστεί το 2019 το κονδύλι για αγορά εξοπλισμού και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, έχουν ήδη παραγγελθεί όλα αυτά. Κάποια έχουν παραδοθεί, κάποια είναι καθοδό για να παραδοθούν. Άρα έχουν μπει ήδη παραγγελίες με τριπλασιασμό του κονδύλιου για εξοπλισμό. Όπως έχω δηλώσει επανειλημμένα, προβλήματα θα υπάρξουν. Αναμένουμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται για την πιο μεγάλη μεταρρύθμιση που επιχειρήθηκε, κάποιοι λένε, από την καταβολή της δημοκρατίας. Οπότε είναι πιθανό να υπάρξουν και προβλήματα. Πόσο μάλλον όταν εδώ και πάρα πολλούς μήνες βασικοί εταίροι, βασικοί πυλώνες της εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Υγείας είτε δεν συνομιλούσαν, είτε αρνούνταν να συνομιλήσουν, οπότε δεν υπήρχε και διάλογος, ούτως ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε την τελική πρόταση ή να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα εκ των προτέρων και τα επιλύσουμε. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όπως έχω τονίσει, θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά με καλή διάθεση, βούληση από όλες τις πλευρές, τα προβλήματα θα λύνονται, θα προχωρούμε. Λοιπόν, κοινή παραδοχή από όλους τους εμπλεκομένους ότι θα υπάρξουν προβλήματα από την πρώτη του μήνα με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Εμείς σαν δημοσιογράφοι, επειδή μεταφέρουμε τα ερωτήματα του κόσμου, κύριε Πετέλη και κύριε Κούμα, θέλουμε να σας ρωτήσουμε ποια είναι τα προβλήματα και οι εκκρεμότητες που παραμένουν 36 ώρες πριν εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό. Ποια η κατάσταση των ιδιωτικών νοσηλευτήριων, των δημόσιων νοσηλευτήριων, αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται? Είπατε, κάνατε μια ανακοίνωση νομίζω πριν δύο μέρες για κατάρρευση. Ακριβώς. Ελάτε, να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Πετέλη. Ναι. Ποια είναι η παρούσα κατάσταση και πού βρισκόμαστε σήμερα, ακριβώς 6 μήνες μετά από την ανακήρυξη της έναρξης της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτήριων? Δυστυχώς, εμείς στη συγκεκριμένη ανακοίνωση εκφράσαμε τη δυσαρέσκεια μας, τους προβληματισμούς μας και τις ανησυχίες μας, γιατί μέχρι τώρα μπορείαν και τη συζήτηση των όλων θεμάτων, των οποίων είχαν τεθεί ενώπιον του κύριου Πολίζου, του Γενικού Διευθυντή, ο οποίος είναι ο άμεσα υπεύθυνος να διευθύνει όλο αυτό το οικοδόμημα που ονομάζεται ο ΚΙΠΗ, τον Ιανουάριο του 2019 με την έναρξη. Στην πρώτη συνάντηση που είχαμε μαζί του, τοποθετήθηκε και συμφωνήθηκε μια ατζέντα όπου μπήκαν και κάποια σαφή χρονοδιαγράμματα, τα οποία, να σημειώσουμε εδώ, κανέναν από αυτά τα θέματα τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω δεν είχε ορίζοντα μεγαλύτερο από το τέλος του Μαΐου, που μιλούμε σήμερα. Αφορούσε τη συζήτηση και την επίλυση και τη συμφωνία όσον αφορά τις δομές και τα οργανογράμματα, του τρόπου δηλαδή μέσα στον οποίο πώς θα εργαζόμαστε μέσα σε αυτό το οικοδόμημα που ονομάζεται ΟΚΙΠΗ,
την συμφωνία και την θεσμοθέτηση, αν θέλετε, μια σωστή και ασφαλή στελέχωση σε νοσηλευτικών προσωπικών μέσα σε αυτών των οργανισμών, την πρόσληψη των φροντιστών υγείας, τα συμβόλαια τα οποία θα δίνονται στο υφιστάμενο προσωπικό. Και αν θυμάστε, θα είχαμε το διάστημα των 18 μηνών για να τα υπογράψουμε ή όχι, για να μεταβούμε σε αυτόν τον οργανισμό. Θέματα για τις μετακινήσεις των συναδέρφων που βρίσκονται σε άλλες επαρχίες. Τις συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες έπρεπε να γίνουν με το υφιστάμενο προσωπικό. Την πρωτοβάθμια φροντίδα, η οποία εντάσσεται σε λίγες ώρες από τον ΟΚΙΠΗ μέσα στο ΓΕΣΥ. Δεν ξέρω αν ξεχάσα κάτι άλλο. Την αξιολόγησή μας. Να σας πω που βρισκόμαστε σήμερα. Δομές και οργανογράμματα, δεν έχει προχωρήσει σχεδόν καθόλου το συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά τη στελέχωση, δεν έχουμε κάνει ούτε ένα βήμα μπροστά. Καμία συζήτηση δεν έχει γίνει. Απλές παρουσιάσεις γίνονται από το Γενικό Διευθυντή της είδης υφιστάμενης κατάστασης, της οποίας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φλωρίδου, τη γνωρίζω εδώ και χρόνια και παλεύω να την αλλάξω. Άρα, αντιλαμβάνεστε, βρισκόμαστε σήμερα χωρίς να γνωρίζουμε ποια θα είναι ή ποια είναι η στελέχωση, ποιες είναι οι πραγματικές ανάγκες των νοσηλευτικών προσωπικών εντός αυτού του οργανισμού. Έχουν ανακοινωθεί 60 θέσεις διορισμού νοσηλευτικού λειτουργού. Δεν γνωρίζουμε πού θα μπουν αυτοί οι νοσηλευτές, γιατί απλούστατα δεν έχουμε συμφωνήσει τη στελέχωση. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες. Αντιλαμβάνεστε που βρισκόμαστε. Με τις 60 θέσεις έχω συμπληρώσει τις ανάγκες μου. Χρειάζομαι άλλους τόσους ή αυτοί είναι υπεραρκετοί. Δεν το γνωρίζω, γιατί απλούστατα δεν το έχω συμφωνήσει. Στα συμβόλαια τα οποία θα προτείνονταν με την έναρξη της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και θα έχουμε 18 μήνες, εάν θέλουμε να τα υπογράψουν και τα μεταβούν σε αυτόν τον οργανισμό, δεν μας έχουν δοθεί ακόμα, κυρία Φλωρίδου. Να πω για την αξιολόγηση, την οποία είχαμε ετοιμάσει και είχαμε δώσει στον οργανισμό, ακόμα δεν έχει συζητηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Φροντιστές υγείας. Έχω ακούσει και τον κύριο Υπουργό να λέει ότι έχουν προκηρυχθεί 300 θέσεις μέσα σε αυτές οι 170 θέσεις των φροντιστών υγείας. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, μόνο 30 θέσεις έχουν, 30 έχουν δείξει ενδιαφέρον για να προσληφθούν σε αυτές τις θέσεις. Άρα, αντιλαμβάνεστε, αυτός ο καινούριος θεσμός με τους φροντιστές υγείας που θα έρχονταν να καλύψουν κάποιες ανάγκες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αποδεσμεύσουμε νοσηλευτικό προσωπικό για να το τοποθετήσουμε θέσεις στις οποίες υπάρχει υποστελέχωση, δεν θα γίνει ούτε αυτό. Γιατί μόνο 30 μέχρι στιγμής, άρα μιλούμε για 300. Αλλά πόσους πραγματικά θα πάρουμε προσωπικό μέσα σε αυτόν τον οργανισμό? Από τους 170 φροντιστές υγείας, μόνο τους 30 περίπου θα πάρουμε. Όπως τα λέτε, αντιλαμβανόμαστε ότι μέσα στους 6 μήνες δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική πρόοδος. Κύριε Φλωρίδου, απλές παρουσιάσεις της υφιστάμενης κατάστασης. Σε ένα νοσοκομείο μόνο μας έχουν δοθεί οι ανάγκες σε νοσηλευτικό προσωπικό, σε επιπλέον νοσηλευτικό προσωπικό. Και όταν εκεί ρωτήσαμε ενός Πασινό, ωραία, μας δίνεται ότι αυτές είναι οι ανάγκες μας. Πού βασίζεστε? Πάνω σε ποια φόρμουλα, πάνω σε ποια στελέχωση? Είναι η στελέχωση της οποίας σας παρουσιάσαμε στο 2013, που λέει ότι αναθάλαμον, ανακλίνες, με αυτήν την βαρύτητα χρειάζομαι τόσο νοσηλευτικό προσωπικό? Όχι, δεν πήραμε καμιά απάντηση. Σήμερα, αύριο ξεκινούν οι καλοκαιρινές άδειες. Υπάρχει το τετράμινο μέσα στο οποίο οι νοσηλευτές δικαιούνται βάσει νόμου να πάρουν τις 3 εβδομάδες της καλοκαιρινής άδειας. Θα σας πω ότι και φέτος, όπως και πέρσι, δεν θα πάρουμε τις καλοκαιρινές μας άδειες όλες. Πολλοί νοσηλευτές, λόγω της υποστελέχωσης, λόγω όλη αυτής της κακής διαχείρισης, η οποία οφείλεται πρωτίστως από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΚΙΠΗ, τον κύριο Μπολίζος, γιατί αυτός ευθύνεται για την όλη κατάσταση, για το πού βρισκόμαστε, για την πρόοδο, για τη μη πρόοδο, θα έλεγα, αυτής της των συζητήσεων, δεν θα πάρουμε τις καλοκαιρινές μας άδειες. Πολλοί νοσηλευτές, και αυτό αντιλαμβάνεστε, ποιο θα είναι το αντίκτυπο στη συνέχεια για έναν νοσηλευτή ο οποίος περιμένει να πάρει μια καλοκαιρινή άδεια για να μπορεί να ξεκουραστεί, να απολαύσει κάποιες διακοπές μαζί με την οικογένεια του. Αντί αυτού, θα κληθεί να πάρει λιγότερες, θα είναι κουρασμένος και αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στον νοσηλευτή. Θα είναι και μεγαλύτερη η πίεση. Ακριβώς. Δυστυχώς, εδώ βρισκόμαστε. Τελειώνοντας, να πω ότι έχουμε στείλει επιστολή στον κύριο Σταμάτη.
τον αξιότιμο κύριο Σταμάτη. Είναι ο κύριο Σταμάτη αυτό που έχει αναπληρώσει, αντικαταστήσει τον κύριο Νίκοσο. Είναι γνώστη του αντικείμενου πραγματικά στη συνάντηση την οποία είχαμε μαζί του. Και τον ενημερώνουμε για την όλη πορεία μέχρι σήμερα. Τον ενημερώσαμε για την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε και που εμείς θεωρούμε ότι ποιος ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση. Σήμερα. Πότε στείλατε την επιστολή? Πριν από δύο μέρες. Ο κύριος Σταμάτης όρισε τον Διευθυντή των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών για να αξιολογήσει αυτές τις καταγγελίες τις οποίες έχουμε προβεί και να ετοιμάσει μια επιστολή απαντητική προς τον κύριο Σταμάτη. Και θεωρούμε ότι πρέπει ο κύριος Σταμάτης ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να πάρει τις απαραίτητες αποφάσεις, ούτως ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να τροχιοδρομήσουμε θετικά πλέον πράγματα μέσα σε αυτόν τον οργανισμό, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε να δουλεύουμε. Όχι μετά από 6 μήνες να βρισκόμαστε ακόμα εκεί που ξεκινήσαμε. Μιλούμε ότι ζητούσαμε να αλλάξουμε αυτόν τα δημόσια νοσηλευτήρια και να μετατρέψουμε σε έναν ημικρατικό οργανισμό για να τα διοργανώσουμε, να τα εξυγχρονίσουμε, να τα αναβαθμίσουμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα βήμα πίσω και όχι δύο βήματα μπροστά που θα έπρεπε να είμαστε, κυρία Φλωρίδου. Και να βελτιωθεί και η εξυπηρέτηση των ασθενών. Όλα καταλήγουν εκεί. Όλα καταλήγουν εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστής. Θα ήθελα να είμαι έναν αισιόδοξο άτομο όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι ο ΚΙΠΗ είναι ένας οργανισμός ζωντανός ο οποίος συνεχώς θα αναβαθμίζεται και θα εξυγχρονίζεται. Αλλά άμα μέσα σε 6 μήνες δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να συζητήσουμε για τη στελέχωση, κυρία Φλωρίδου. Να γίνει ένα σημαντικό βήμα. Πότε θα τελειώσει αυτό? Ωραία, το καταλάβαμε. Κύριε Κούμα, ακούσατε και τον κύριο Παπακοσταντίνου προηγουμένως. Ακούσατε και τον Υπουργό. Δεν υπάρχουν υποστελεχωμένα τμήματα. Μόνο είπε το τμήμα πρώτων βοηθειών. Είπε για τις θέσεις, για την προκήρυξη θέσεων. Έχουν πληρωθεί 37, μας είπε. Όχι, από τις 37, εμείς έχουμε γνωρίζουμε ότι ήταν 35, έχουν πληρωθεί, έχουν απομείνει 10. Δεν επενδύσει, δεν είναι ενδιαφέρον. Ναι. Ακριβώς αυτή είναι η δήλωση του κύριου Υπουργού και θα απαντήσω για αυτό το πράγμα. Απαντήστε σε όλα. Δύσκολο να, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Δυστυχώς, τα προβλήματα είναι πάμπολα. Ο φίλος ο Θεόδωρος έχει απαριθμίσει πάρα πολλά. Τα προσεγγίζει από νοσηλευτικής άποψης, όμως υπάρχει αρκετά τα οποία είναι κοινά, τα πλήστα. Και εμείς για τις δομές έχουμε τις απόψεις μας και πραγματικά ναι, δεν έχει προχωρήσει ο διάλογος στον βαθμό που θα έπρεπε να προχωρήσει. Το θέμα των ωραρίων έχει καθοριστεί? Όχι. Ειλικρινά είναι τόσα πολλά τα θέματα, νομίζω θα χρειαστούμε ώρες να τα παριθμίσουμε. Ωράρια, αφού το τίθεται το θέμα. Έχει από την πρώτη από μεθαύριο να αρχίζει η πρωτοβάθμια. Προσωπική ενηλίκων, προσωπική παιδών. Σημαίνει ότι ο κάθε γιατρός έχει εγγράψει στον κατάλογο του προσωπικούς ασθενείς, να το πούμε έτσι. Για τον ασθενή γίνεται αντιληπτό ή τουλάχιστον έχει δοθεί αυτή η εντύπωση προς τους συμπολίτες μας ότι ανά πάσα στιγμή αυτός ο γιατρός θα τον εξυπηρετεί. Ναι. Λάθος. Δεν μπορεί ένας γιατρός να εξυπηρετεί 24 ώρες το 24ωρο. Είναι τελείως αδύνατο. Ανθρωπίνως αδύνατο. Άρα έπρεπε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας τι σημαίνει αυτός ο θεσμός. Για να τους ενημερώσουμε σημαίνει ότι πρέπει να αποφασίσουμε και ωράρια. Πώς θα δουλεύουν τα τμήματα, τα κέντρα υγείας, είτε είναι αστικά είτε είναι αγροτικά, και τα παιδιατρικά μας τμήματα ή εξωνοσοκομιακοί. Να υπενθυμίσω ότι εκτός από το Μακάριο, τα υπόλοιπα παιδιατρικά τμήματα, παράλληλα οι συνάδελφοι παιδίατροι, επειδή είναι ειδικοί, εξασκούν και εντονοσοκομιακοί. Δεν ήρθε ο οργανισμός να συζητήσει μαζί τους από πρακτικής απόψεως και να καθοριστεί ένα πρόγραμμα πώς θα δουλεύουν από τη Δευτέρα. Πέστε το Σαββατοκύριακο, είναι και η περίοδος. Ωραία, από τη Δευτέρα δηλαδή. Από τη Δευτέρα, θα πηγαίνουν 7,5 ώρα μέχρι τις 3. Αυτό θα το κάνουν οι συνάδελφοι γιατροί. Από εκεί και πέρα σημαίνει μετά τις 3 είναι το σύστημα των on-call. Όμως αντιληπτών ότι ο κάθε γονέας θα επιδιώξει ώστε να εξυπηρετηθεί καλύτερα σε έναν ωράριο που θα τον βολεύει τον ίδιο καλύτερα από τον προσωπικό του γιατρών παιδών. Οι γιατροί, το πρόγραμμα δεν βγαίνει, κανένας δεν το έχει. Δεν έχει έρθει να καθίσει δηλαδή ο εργοδότης με τους γιατρούς και να πούμε ότι και το κάθε τμήμα έχει και την ιδιαιτερότητα του. Στη Λεμεσόν δουλεύουν με ενεργό εφημερία. Στην Πάφο λόγω ότι είναι 5 γιατροί διαφορετικό το σύστημα. Στην Αμόχωστον 4 γιατροί διαφορετικό το σύστημα.
αντιλαμβάνεστε ότι παντού υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Δεν ήρθε ο εργοδότης όμως, καθηκόντι, είναι καθήκον του, να πει: ελάτε γιατροί, να συμφωνήσουμε με ποιον πρόγραμμα, ώστε, γιατί είναι και υποχρέωση του. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το αναρτήσει. Ο ΑΗ ήταν από τις προαπαιτούμενες απαιτήσεις, όρους, ώστε για να εγγράψει έναν γιατρό ή έναν πάροχο, πρέπει να του καταθέσει έναν ωράριο. Μόλις τώρα έχω λάβει SMS, κέντρων, αγροτικών κέντρων υγείας Πλατρών. Χθες συζητούσαμε, ήταν διαθετημένοι οι συνάδελφοι δύο εκεί πέρα να συνεχίσουν να κάνουν περιοδίες και να εργάζονται κάποιες μέρες απόγευμα, ώστε να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους συμπολίτες εκεί πέρα. Ενημερώνονται σήμερα, όχι. Αυτό δεν θα ισχύσει. Ισχύει το παλιό το καθεστώς, είσαστε σε on call και αυτό θα το επιλύσουμε στα πλαίσια της συμπληρωματοποίησης της ορεινής τρόδου. Αυτός είναι ο περίφημος σχεδιασμός. Να πάμε στις 10 θέσεις. Μου έχει κάνει ιδιαίτερα εντύπωση. Έπρεπε τον κύριο Υπουργό, με όλον τον σεβασμό προς το πρόσωπό του, να τον ενοχλήσει, ότι ενώ προκυρήσεις 35 θέσεις, 10 θέσεις, για 10 θέσεις δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι πλέον ως εργοδότες, ως υπηρεσίες, έχουμε να απολέσει την εμπιστοσύνη που έπρεπε να έχει ο κάθε γιατρός προς τις κρατικές υπηρεσίες. Αυτό είναι ένα κουδουνάκι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αν προσθέσουμε σε αυτόν ότι έχουν φύγει περί τους 30 γιατρούς από την ημέρα που ο Οργανισμός Ασφάλειας Υγείας άρχισε να εγγράφει στους καταλόγους τους προσωπικούς ενηλίκων και προσωπικούς παιδών, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι τα κίνητρα που δίνει. Για να κρατήσω μέσα δεν προσφέρω τίποτε. Για να προσελκύσω δεν προσφέρω αυτά που απαιτεί η ιατρική κοινότητα. Άρα, πού οδηγούμαστε? Ποιος έχει ευθύνη για αυτό το θέμα? Όλοι αυτοί οι φορείς, Υπουργείο Υγείας για μας, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και ο ΑΗ στο βαθμό που τον έχει. Γιατί ναι, εφαρμόζουμε ένα σύστημα, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε, τουλάχιστον να συζητήσουμε και να λάβουμε υπόψη μας την ιδιαιτερότητα των κρατικών νοσηλευτηρίων. Δεν είναι απλά λόγια, επικοινωνιακά παιχνίδια. Θέλουμε να καταστήσουμε τα κρατικά νοσηλευτήρια ραγοκαλιά. Με ποιους ποντήρους πλέον θα τα καταστήσουμε ραγοκαλιά, αφού μας τους αφαιρούν συνέχεια? Επιτέλους, τα ΕΠ. Δηλαδή δεν ανησυχά τον Υπουργό. Όσον αφορά την υποστελέχωση. Ναι, υποστελέχωση. Ναι. Τα ΤΑΕΠ. Να εστιάσω εκεί πέρα. Μόνο αυτά, ναι. Μόνο αυτά είναι υποστελέχωση. Μόνο έχουμε χάσει επιπλέον από το Φερβάρι, το τονίζω. Επιπλέον από το Φερβάρι 12 γιατρούς. Πότε θα τους αναπληρώσουμε? Δεν έχουμε καταφέρει να αναπληρώσουμε αυτούς που είχαν ήδη υπολογίσει ότι θέλουμε. Έχουν προκηρύξει εσές από το Φερβάρι. Θα ήταν κατά πολύ πιο γρήγορη από τη δημόσια υπηρεσία. Να υπενθυμίσω ότι η δημόσια υπηρεσία αργούσε ιδιαίτερα όταν μονιμοποιούσε. Αλλά όταν προσλάμβανε με το νέο σύστημα, με τους καταλόγους, εφόσον υπήρχαν καταλόγοι, αν ο πρώτος δεν ήταν διαθέσιμο, πήγαιναν στο δεύτερο. Δηλαδή έτρεχαν κατά πολύ γρήγορα οι διαδικασίες, ιδιαίτερα όταν προσλάμβαναν έκτακτους από τους καταλόγους τους περιβόητους. Άρα το επιχείρημα τους ότι θα είναι πολύ πιο γρήγοροι καταρρύπτεται. Είναι απλό αυτό που αναφέρει ο Υπουργός. Και δεν αντιλαμβάνομαι ειλικρινά γιατί το επαναλαμβάνωση. Έχουν προκηρύξει θέσεις, λέει. Να μας καταγράψουν, να μας πούν πόσους έχουν προκηρύξει από το Φερβάρι για τις πρώτες βοήθειες. Τους έχουμε καταμετρήσει. Αν δεν λαθάνομαι, οι 4-6 γιατρούς για τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε να απολέσει 12 γιατρούς. Και πότε θα έρθουν αυτοί, είναι εισήγηση που πλέον. Έχει καταντήσει αστείο. Και λυπούμε που το θέτω σε αυτόν τον επίπεδο. Να αναρτήσουν την προκήρυξη στην είσοδο του κάθε τμήματος πρώτων βοηθειών, ώστε να ενημερώνεται ο συμπολίτης μας όταν προσέρχεται ότι, κύριοι, ξέρετε, οι γιατροί είναι λιγότεροι, έχουν προβεί σε μέτρα. Αυτό το μέτρο είναι η προκήρυξη και απευθυνθείτε στην προκήρυξη να σας εξυπηρετήσει. Μα επιτέλους είναι ιατρική και πρέπει να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι η ώρα των επικοινωνιακών παιχνιδιών. Τη Δευτέρα, ναι, εδώ κάθεται γιατρός και νοσηλευτής. Δεν γνωρίζουμε πώς θα δουλέψουμε. Έχετε εσείς που παρακολουθείτε ως μέσα μαζικής ενημέρωσης αντιληφθείτε μία εγκύκλιο, μία ανακοίνωση προς όλους τους πολίτες? Εμείς ως λειτουργή υγείας στο νοσοκομείο δεν το έχουμε δει. Αλλά τουλάχιστον προς τους συμπολίτες μας. Βγήκε να είμαστε δίκαιοι σήμερα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τους πολίτες να είναι υπομονετικοί. Συμφωνούμε με αυτό. Και να δείξουν κατανόηση. Ναι, αυτό εισπράξουμε. Μα θα δείξουν κατανόηση. Αλλά αντιλαμβάνεστε, όταν ο άλλος πονάει, όταν πάσχει, πόση κατανόηση θα δείξει?
Είπε ο κύριος Παπακοσταντίνου οι πολίτες να απαιτήσουν, λέει. Να απαιτήσουν από ποιον. Μπροστά τους θα έχουν ένα γιατρό και ένα νοσηλευτή. Θα απαιτούν συνεχώς από το γιατρό και τον νοσηλευτή, οι οποίοι τους έχουμε να αφήσει γυμνούς στα αγκάθια. Τι θα απαιτήσουν από μας. Με ποιες συνθήκες εμείς θα τους εξυπηρετήσουμε. Με ένα λογισμικό που δεν το γνωρίζουμε. Θα μας στηρίξουν, λέει, γραμματιακό προσωπικό. Θα το προσλάβουν το Σάββατο. Κατά πόσον είναι εξοικειωμένες αυτοί οι γραφείς με το σύστημα, κανένας δεν μας έχει πει. Για όλα αυτά, ποιος έχει ευθύνη. Και εγώ θα πάω ένα βήμα πιο μπροστά. Το Σάββατο θα έρθει. Το Σάββατο ναι, προσωπικό. Αρχίζει, ναι. Είναι 1η του Ιούνιου, τους προσλαμβάνουν από την 1η Ιούνιου. Και θα τους δώσουν θέσεις εργασίας. Είναι ενδιαφέρον βασικά. Είναι και λίγο αστείο, οξύμορο, όπως ξέρετε, στη Λεμεσόν, που θα βάλουν αυτούς τους γραφείς να καθίσουν. Όταν εμείς οι γιατροί δεν έχουμε γραφεία να καθίσουμε να εξυπηρετήσουμε τους ασθενείς. Το ειλικρινά αυτό που λέω. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ θα πάω υπάσινο προς τιμήν τους. Έχουν το θάρρος να πούν τα πράγματα με το όνομα τους. Εγώ θα πάω ένα βήμα πιο πίσω όμως. Κάποιοι, σε αυτούς τους κάποιους ήταν πάλι πασική και πασινό, θα θυμάστε πολύ καλά. Είχαμε προοδοποιήσει για αυτόν τον τεχνικό μοντέλο της περιβόητης αυτονόμησης. Πού μπορούσε να οδηγήσει. Μας έλεγαν, είσαστε απλοί συνδικαλιστές. Κάνουν το μεγαλύτερο λάθος τους. Είμαστε γιατροί και νοσηλευτές, μάχημοι της πρώτης γιατρής. Έχουμε μάθει να βλέπουμε τον πόνο, τον αντιλαμβανόμαστε πολύ καλύτερα από τον καθένα. Και τους προσκαλούμε, αν έχουν το θάρρος, να έρθουν μαζί μας. Λοιπόν, ρωτάνε πολλοί τηλεθεατές, μου λένε, ειδικά για τα τμήματα πρώτων βοηθειών, πώς θα δουλέψουν. Έχετε ενημέρωση, γνωρίζετε? Όχι. Δεν έχουμε ενημέρωση. Αυτό το χαρτί εδώ πέρα είναι το πρόγραμμα των πρώτων βοηθειών για την επόμενη εβδομάδα. Που τι είναι? Τα κενά εδώ πέρα σημαίνει ότι έχουμε έλλειψη από γιατρούς. Με μειωμένο προσωπικό θα δουλέψουν. Όμως αρχίζουν οι άδειες των νοσηλευτών. Τι θα πηγαίνουν στις πρώτες βοήθειες? Δεν θα σταματήσει ο κόσμος να πηγαίνει στις πρώτες βοήθειες, γιατί αυτά τα τμήματα θα ενταχθούν όπως και τα υπόλοιπα στην δευτεροβάθμια, το οποίο θα ξεκινήσει 1η του 2020. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί και έχει την κάρτα νοσηλείας ή μπορεί να πληρώσει, μπορεί να μεταβαίνει στα δημόσια νοσηλευτήρια. Και θα ισχύσει το ίδιο το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα, το οποίο θα αλλάξει όταν θα ενταχθούμε όλοι στο ΓΕΣΥ την 1η του 2020. Για να το καταλάβουμε. Υπάρχει όμως... μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό. Ακριβώς. Ένα ατύχημα, ένα. Οτιδήποτε. Ο χειρισμός του δεν θα αλλάξει. Ναι. Δεν θα αλλάξει, αλλά υπάρχει το μετά από τις πρώτες βοήθειες. Ναι. Δηλαδή, οι πρώτες βοήθειες σε ποιο θα παραπέψουν μετά. Πού θα εισαχθεί, παραδείγματος χάρη. Αντιληπτών ότι η δευτεροβάθμια γίνεται σε ένα χρόνο. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν δυστοκία, δυσλειτουργία. Δεν γνωρίζουν οι γιατροί απόλυτα τι θα κάνουν. Ή παραδείγματος χάρη τώρα εντάσσονται συνάδελφοι, όπως τους αποκαλούμε, ιδιώτες εισαγωγικά. Είναι συνάδελφοι μας. Οι οποίοι ναι, βλέπει έναν ασθενή ως προσωπικός γιατρός, κρίνει ότι ναι, χρειάζεται εισαγωγή. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Θα δώσει παραπευτικό. Οι μόνες πρώτες βοήθειες που θεωρητικά είναι συμβεβλημένες με τον ΟΓΕΣΥ είναι οι πρώτες βοήθειες των δημοσίων κρατικών νοσηλευτήριων. Θα έρθει εκεί ως δικαιούχος. Από εκεί πέρα, πώς θα διευκολυνθούν όλα αυτά. Υπάρχουν σωρία ερωτημάτων. Δηλαδή, πραγματικά, όταν αρχίσει να συζητάμε με τους συναδέλφους, με την κάθε ειδικότητα, νομίζω το ίδιο βιώνουν και οι νοσηλευτές, γιατί το κάθε τμήμα έχει τις δικές του ιδιωτικές, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Και είναι να διερωτιέσαι, ενώ τους έχουμε δίνει χέρι βοήθειας. Πόσες φορές, έγκαιρα, τους έχουμε προειδοποιήσει, ελάτε να συζητήσουμε και έχουμε να αποδείξει στο τραπέζι ότι δεν θέλουμε το 100%. Είμαστε υποστηριχτές του διαλόγου της διαβούλευσης. Έλατε να συζητήσουμε να υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο να το γνωρίζουμε όλοι, να εξυπηρετούν τους ασθενείς. Ήταν απόντες, αδρανείς, ολιγορία από το τραπέζι. Και πρέπει γι' αυτό να αποδοθούν ευθύνες. Το λέμε και εμείς αυτό το πράγμα. Δεν θα κατανομάσουμε από αέρος. Στο τραπέζι θα τους κατανομάσουμε αυτούς που θεωρούμε υπεύθυνους για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ναι. Αν μπορούσα απλά να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία λέει ο Σωτήρης και έχει απολύτως δίκιο. Το 2018 σε επιστολές μας, τόσο εμείς όσο οι πασικοί όσο και κοινές, αυτό που λέγαμε είναι ελάτε αυτά τα προβλήματα να τα λύσουμε ή τουλάχιστον να τα τροχιοδρομήσουμε προς λύση πριν από την έναρξη της αυτονόμησης στο δημόσιο νοσηλευτήριο. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό, θα βρούμε τεράστια προβλήματα μπροστά μας. Ξέρετε, μιλάμε για τις πρώτες βοήθειες. Ο ΚΙΠΗ, όπως είναι δομημένος σε 5 διαφορετικές διευθύνσεις. Μία από αυτές τις διευθύνσεις είναι και η διεύθυνση των ασθενοφόρων, η οποία είναι αυτόνομη υπηρεσία ανεξαρτήτη.
Και σε αυτή θα μετακινηθούν νοσηλευτές, διασώστες και προσωπικό, το οποίο θα βρίσκεται αποκλειστικά με τη δική του στελέχωση σε αυτό το τμήμα, ούτως ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιτυχαίνουμε την καλύτερη λειτουργία του συγκεκριμένου. Αντιλαμβάνεστε, τα περιστατικά θα αποσπαστούν από κάποια τμήματα, αυτοί θα αποσπαστούν από τα τμήματα των πρώτων βοηθειών. Ναι. Αυτό, κύριε Φλωρίδη, θα έπρεπε να είχε ήδη γίνει, ούτως ώστε να φύγουν αυτοί οι νοσηλευτές. Γιατί αυτοί οι νοσηλευτές τώρα βρίσκονται ως δύναμη των ΤΑΕΠ και ασκούν διπλό ρόλο. Εργάζονται και στα ΤΑΕΠ και στα ασθενοφόρα. Και ο νοσηλευτής θεωρείται ως δύναμη των ΤΑΕΠ, αλλά παράλληλα, ενώ βρίσκεται μέσα και κάνει νοσηλίες, μπορεί να δεχτεί κλίση και να τρέξει για να μπει στο ασθενοφόρο για να πάει, χάνοντας και πολύτιμο χρόνο, αλλά χάνοντας και το ΤΑΕΠ, τη δύναμή του. Είχαμε ζητήσει από τον κύριο Μπολίζο όπως αυτό το θέμα. Να λυθεί άμεσα, ούτως, να ξεχωρίσει η υπηρεσία. Ξέρετε πού βρισκόμαστε σήμερα? Σήμερα ζητούμε από τον κύριο Μπολίζο να μας δώσει τα χρονοδιαγράμματα του πότε θα ξεκινήσει αυτός ο διαχωρισμός. Ναι, να κάνω υπομονή. Ναι, να συνεργαστώ. Αλλά τουλάχιστον να βλέπω και κάποια θετικά μηνύματα από την άλλη πλευρά, ότι κάποια πράγματα τροχιοδρομούνται για να γίνουν. Όχι να ζητώ, να εκλιπαρώ για χρονοδιαγράμματα το πότε θα χωρίσει αυτή την υπηρεσία, ώστε να μπορούν να δουλεύουν σωστά και τα δύο τμήματα, και τα ΤΑΕΠ και τα ασθενοφόρα. Απόλυτα κατανοητό αυτό που λέτε. Επειδή πρέπει να κλείσουμε κιόλα, να ρωτήσω και για τον εξοπλισμό που είπε ο Υπουργός, ότι έχει παραγγελθεί, έχει παραδοθεί κιόλα κάποιο τον εξοπλισμό. Αν έχει παραδοθεί, θα το καλωσορίσουμε. Τουλάχιστον προσωπικά, εγώ δεν γνωρίζω ότι έχει παραδοθεί κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό. Μπορεί να κάνω λάθος και δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση. Καλοδεχούμενος οποιοδήποτε εξοπλισμό. Αλλή μόνο. Αυτόν τον εξοπλισμό εμείς τον ονομάζουμε εργαλεία. Δημιουργία ενός φυσιολογικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους γιατρούς και συνθήκες, ώστε να μπορούν να παρέχουν αυτό που μπορούν να παρέχουν, έχουν σπουδάσει, έχουν εκπαιδευτεί προς τον συμπολίτη μας, που είναι το αυτονόητο, να το πούμε. Και θέλω να πω ότι ναι, εμείς πλέον έχουμε ως βασικοί, ως γιατροί, συνδράμοι, δεν έχουμε αρνηθεί τον διάλογο. Είχαμε κάνει τις εισηγήσεις μας, τις προτάσεις μας, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτήν τη μεγαλεπίβολη μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη ο τόπος μας και ο Κύπριος πολίτης και ασθενής. Όμως δυστυχώς, το άλλο η μισή, η εργοδοτική πλευρά, αυτοί οι φορείς που η πολιτεία τους έχει δώσει την εντολή και τους έχει δώσει και εργαλεία, ώστε να εφαρμόσουν έναν ποιοτικό και βιώσιμο γενικό σύστημα υγείας, δεν έχουν ανταποκριθεί στο βαθμό που θα έπρεπε στην παρούσα. Αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι ως γιατροί, ναι, δεν θέλουμε να σπείρουμε τον πανικό, και θα επαναλάβω και τη δήλωση του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρέπει να είναι ιδιαίτερα υπομονετική. Εμείς θα προσπαθήσουμε με τα εργαλεία, με τις συνθήκες που θα μας παρέχει το σύστημα, να εκπληρώσουμε το καθήκον μας. Αλλά είναι θερμότατη παράκληση να είναι υπομονετική, ανεκτική. Οι γιατροί θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά σίγουρα είναι ένα εγχείρημα. Και να μου επιτρέψετε να πω, επειδή λες είναι τα προβλήματα, θα τα επιλύσουμε. Το αντιλαμβανόμαστε. Όμως, αν το πρόβλημα αυτό το έχω επαναλάβει πολλές φορές, έχει επίπτωση στην υγεία του ασθενή, νομίζω οι ευθύνες δεν ανήκουν στους λειτουργούς υγείας. Ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δημιουργήσει αυτές τις συνθήκες, ώστε το σύστημα να λειτουργήσει από την πρώτη μέρα. Έχουμε να κάνουμε με σύστημα υγείας. Έπρεπε αυτό το σύστημα να εφαρμοστεί σε έναν βαθμό νωρίτερα, να το ελέξουμε πόσο να αντέχει, έγκαιρα να κάνουμε τις διορθωτικές μας αλλαγές και να προχωρήσουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να λέμε να, αν δεν δουλέψει το λογισμικό, αυτό θα έχει ή δεν θα έχει επίπτωση στην υγεία του ασθενή. Αν έχει, τότε έχουν ευθύνες. Ναι. Απλά γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, κύριε Βεντελή και κύριε Κούμα, ότι αυτόν που έχει απέναντί του ο ασθενής είναι ο νοσηλευτής, είναι και ο γιατρός, και σε αυτόν ξεσπάει πολλές φορές. Και εσείς τα υπομένετε όλα. Θέλω κλείνοντας, κύριε Πετέλη, και από εσάς ένα μήνυμα για την εικόνα που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα. Μην πούμε Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα. Εγώ θέλω να πω ότι μας έχετε ακούσει σήμερα εδώ μαζί με τον Σωτήρη να μιλάμε ξεκάθαρα για το πώς θέλουμε να βελτιώσουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια για να μπορούν να είναι καλύτερα, αποδοτικότερα και να εξυπηρετούν καλύτερα τους πολίτες και τους ασθενείς.
Αυτό θέλουμε να κάνουμε και αυτό δεν βλέπουμε μέχρι σήμερα. Σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά αυτό εμείς που ζητούμε, δεν νομίζω να μας έχετε ακούσει εδώ να ζητούμε είτε για λεφτά, είτε για προαγωγές, είτε για οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε τίποτε. Και σαν συντεχνίες, εμείς επικεντρωνόμαστε στο ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για καλύτερη και αποδοτικότερη φροντίδα υγείας προς τους ασθενείς μας, προς τους πολίτες μας. Θα έχουμε προβλήματα τη Δευτέρα. Νομίζω ότι ο Σωτήρης το έχει κατανοητό, γιατί αυτοί θα εμπλακούν περισσότερο. Σίγουρα και εμείς θα εμπλακούμε νοσηλευτές. Και εδώ είναι κάτι άλλο, το ότι δεχόμαστε και εμείς μηνύματα από συναδέρφους όπου δεν έχουν ενημερωθεί το πώς θα λειτουργήσουν τα κέντρα υγείας στα οποία βρίσκονται νοσηλευτές από την Δευτέρα. Και είναι και για μας αυτό ένα θέμα που σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε. Απλά λέω ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε τις προχειρότητες και να κάτσουμε όλοι ξανά σοβαροί πάνω σε ένα τραπέζι και να προχωρήσουμε με πνεύμα συνεργασίας. Χάσαμε πολύτιμο χρόνο, ναι, αλλά θεωρώ ότι εάν θέλουμε μπορούμε να το πετύχουμε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερα δημόσια νοσηλευτήρια. Θα πείτε είναι, κάτι είναι καθήκον, καθήκον μας να εξασφαλίσουμε καλύτερα δημόσια καθήκοντα. Νοσηλευτήρια και οι δύο γιατροί, νοσηλευτές και οι υπόλοιποι λειτουργοί υγείας και το υπόλοιπο προσωπικό των κρατικών νοσηλευτήριων έχει αποδείξει ότι επιθυμεί, στήριξε τη βιωσιμότητα των κρατικών νοσηλευτήριων και ναι, στόχος μας είναι να τα διατηρήσουμε. Δεν θα κάνουμε τη χάρη έτσι απλώς κάποιον να θεωρούν ότι τα διοικούν, αλλά στο τέλος της ημέρας απλώς ροκανίζουν τα πόδια στα οποία στέκονται, στους πυλώνες. Εμείς τέτοια χάρη δεν θα κάνουμε κανένας. Καλή δύναμη και στους δύο σας. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πραγματικά έχουμε προβληματιστεί από όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τη Δευτέρα με την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Εδώ θα είμαστε. Πάμε διάλειμμα, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν άγγελοι, τυφλοφορείται το βιβλίο του δημοσιογράφου Σταύρου Κυπριανού, το οποίο κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό και θα παρουσιαστεί αύριο και στη Λεμεσό. Το Σταύρο Κυπριανού τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικός. Καλό μεσημέρι, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω με την ερώτηση. Ποιος είναι ο σκοπός του βιβλίου, υπάρχουν άγγελοι? Το βιβλίο έχει σκοπό και στόχο να διαδώσει τη σπουδαιότητα του μηνύματος της ζωρεάς οργάνου. Είναι μια δράση η οποία έχει ακριβώς αυτό τον σκοπό, ενημερώνοντας τον κόσμο ακριβώς για την σημαντικότητα αυτής της πράξης και επίσης διηγούμε μέσα από το βιβλίο την προσωπική μου ιστορία, την προσωπική μου εμπειρία με τη δωρεά οργάνου. Σταύρο, περιλαμβάνει εκτός πέραν από τη δική σου προσωπικής έτσι, βιωματικής περιπέτειας που είχες με την υγεία σου, περιλαμβάνει και ιστορίες και άλλων συνανθρώπων μας? Στο βιβλίο αναφέρονται ακόμη 4 ιστορίες ανθρώπων που χάρισαν ή πήραν ζωή. Είναι σύντομες ιστορίες, είναι αληθινές ιστορίες. Σε όλες έχω αλλάξει τα ονόματα για ευνόητους λόγους, όμως οι ιστορίες είναι πραγματικές και νομίζω ότι μόνο μέσα από την ανάγνωση τέτοιων ιστοριών μπορούμε να αντιληφθούμε τι σημαίνει να λαμβάνεις μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή εκεί που υπό διαφορετικές συνθήκες θα ήσουν χαμένος. Και νομίζω ότι αν ρίξει κανείς μια ματιά τι γίνεται έξω από τα γεωγραφικά σύνορα του νησιού μας, στις λίστες αναμονής στο εξωτερικό, θα διαπιστώσει ότι λόγω της έλλειψης νοσηλευμάτων το 20% των συνανθρώπων μας που αναμένουν είναι καταδικασμένοι σε θάνατο. Δηλαδή, με αριθμούς αυτό τι σημαίνει? Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή
γύρω στις 6.000 και κάτι συνάνθρωποι μας θα πεθάνουν. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχουν μοσχεύματα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο περιμένουν γύρω στις 6.000, το 20% είναι καταδικασμένο σε θάνατο. Σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι 50.000. Το 20% περίπου θα αποβιώσει λόγω ακριβώς αυτής της κατάστασης. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να ενώσουμε όλοι μαζί τις φωνές μας, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Εδώ στην Κύπρο το έχουμε αποδείξει περίτρανα, ότι όταν ενημερωνόμαστε, ανταποκρινόμαστε μέσα από διάφορες άλλες κοινωνικές δράσεις. Ένα παράδειγμα είναι το Αρχείο Εθελοντών του Καραϊσκάκιου Ιδρύματος. Το Καραϊσκάκιο βγαίνει μπροστά, ενημερώνει με συνεχείς δράσεις στον κόσμο για τη σπουδαιότητα της δωρεάς μυελού των οστών, που είναι με απλά λόγια η θεραπεία για τη λευχαιμία, και γι' αυτό αυτή τη στιγμή το αρχείο αριθμεί 190.000 εθελοντές δότες. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Στο θέμα όμως, Σταύρο, της δωρεάς οργάνων είμαστε έτσι ενημερωμένοι σωστά και ευαισθητοποιημένοι? Δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω. Και αυτό αποδεικνύεται και μέσα από πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, τα ευρήματα της οποίας είναι αποκαρδιωτικά. Αποδεικνύουν ότι ο κόσμος διψά για ενημέρωση, δεν του την παρέχουμε, είναι παραπληροφορημένος και το πιο σημαντικό, δεν γνωρίζει τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος. Ποια είναι η διαφορά του εγκεφαλικού θανάτου με την κατάσταση κόμματος? Υπάρχει τεράστια διαφορά. Στον εγκεφαλικό θάνατο, ο άνθρωπος δεν επανέρχεται. Όταν γίνει η διάγνωση, μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες, ο ασθενής δεν έχει καμία τύχη. Ο άνθρωπος αυτός θα πεθάνει. Είναι νεκρός εγκεφαλικά, αλλά σε μερικές ώρες ή σε μερικές μέρες η καρδία του θα σταματήσει να παλεύει, γιατί πλέον σταματά να παίρνει εντολές από τον εγκέφαλο και πεθαίνει. Σταματάει η καρδία και τέλος. Και θα πάρει μαζί του στον τάφο ακόμα 8 ανθρώπους μας που περιμένουν να σωθούν από τα δικά του όργανα. Τόσο απλά. Η νομοθεσία επίσης λέει στην Κύπρο ότι όταν γίνει η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, ενημερώνονται οι συγγενείς. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν είχε δηλώσει την επιθυμία του να γίνει δωρητής οργάνων, θα πρέπει οι συγγενείς να αποφασίσουν. Αν δεν αποφασίσουν θετικά, τότε η νομοθεσία λέει ότι ο άνθρωπος αυτός αποσυνδέεται από τον αναπνευστήρα και θα οδηγηθεί σε ταφή. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό λέει η νομοθεσία, διότι θεωρείται νεκρός. Ναι. Και ουσιαστικά θα λέγαμε ότι το υπάρχουν, Άγγελ, το βιβλίο σου είναι μια κατάθεση ψυχής, Σταύρο. Εσύ, όπως είπες και νωρίτερα, κατάφερες να βγεις νικητής, σου δόθηκε η δεύτερη ευκαιρία και είναι σημαντικό να δοθεί και σε άλλους τόσες χιλιάδες συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη ένα μόσχευμα. Θα ήθελα να πούμε, κλείνοντας, ότι η παρουσίαση θα γίνει αύριο, όπως είπα στην αρχή, στη Λεμεσό, στο ΤΕΠΑΚ, στις 7.30. Αύριο στις 7.30 στο ΤΕΠΑΚ, στην αίθουσα Τάσος Παπαδόπουλος, είναι η αίθουσα 1, αν δεν κάνω λάθος, στις 7.30. Θα έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος, και επίσης ο κύριος Μιχάλης Παπούλας, είναι μεταμοσχευτής, είναι Κύπριος στην καταγωγή, ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήρθε στην Κύπρο, και επίσης είναι τιμή μας που τον έχουμε εδώ, ένα λαμπρό επιστήμονα. Και βεβαίως ευχαριστώ τον ΤΕΠΑΚ που είχε την καλοσύνη να συνεισφέρει σε αυτή μου την προσπάθεια, δίνοντάς μου το βήμα να παρουσιάσω το βιβλίο μου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο. Σταύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ και ευχαριστώ εσένα. Για την ευκαιρία. Και βεβαίως καλό τάξιδο και να δοθούν τα μηνύματα, είναι αυτό που ευχόμαστε. Αυτό είναι ο σκοπός, Στέφανη. Θα χαρώ να σας δω. Θα το προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σε πορεία σύγκρουσης βρίσκονται οι συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού με τη διεύθυνση της ΑΕΚ με αφορμή αιτήματα των εργαζομένων, τα οποία δεν φαίνεται να αποδέχεται η διεύθυνση. Δεν αποκλείεται δε οι εργαζόμενοι να προχωρήσουν σε άμεσα δυναμικά μέτρα. Ανάμεσα στα άλλα, οι συντεχνίες της ΑΕΚ αξιώνουν την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου για ακύρωση των νόμων με τους οποίους γίνονταν αποκοπές σε μισούς συντάξεις και ωφελήματα στο ευρύτερο δημόσιο τομέα από το 2012. Ωραία. Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με το στούντιο μας στη Λευκωσία, γιατί εκεί βρίσκεται ο καλεσμένος μας για να συζητήσουμε το θέμα. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα να δούμε ένα θέμα και επανερχόμαστε. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 αγνοούνται όταν πλοίο που μετέφερε τουρίστες από την Νότια Κορέα συγκρούστηκε με άλλο πλεούμενο και ανατράπηκε στο Δούναβι κοντά στο Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας στη Βουδαπέστη. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν μεγάλη. Επαγγελματίες δίτες αναζητούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιζώντες. Βρήκαμε ορισμένους ανθρώπους με σοβαρά τραύματα σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ υπήρχαν ορισμένοι και με ελαφρά τραύματα και άλλοι τους οποίους έπρεπε να συνεφέρουμε. Σύμφωνα με την Ουγγρική Δημόσια Τηλεόραση, που επικαλείται πηγές της αστυνομίας και τραυματιοφορείς, στο πλοίο με την ονομασία Γοργόνα επέβαιναν 33 τουρίστες. 14 άνθρωποι διασώθηκαν. Την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης δυσχέραιναν η σφοδρή βροχόπτωση και το γεγονός ότι ο Δούναβης είναι φουσκωμένος με ισχυρά ρεύματα. Πάμε λοιπόν στο στούντιο μας στην Λευκωσία. Εκεί έχουμε τον πρόεδρο της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΙΚ, Σότο Σάβα. Κύριε Σάβα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Φλωρίδη. Της συντεχνίας της ΕΠΑΙΚ, του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Ναι, λοιπόν, ναι. Για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας πώς προέκυψε αυτή η διαφορά, θα μπορούσατε εν συντομία να αναφερθείτε στα συγκεκριμένα αιτήματά σας, τα οποία φαίνεται η διοίκηση της ΑΕΚ να απορρίπτει. Να πούμε, κυρία Φλωρίδη, ότι εμείς δεν θέλουμε και δεν πρέπει να τα αποκαλούμε ως αιτήματα, διότι αίτημα υποβάλλεται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όταν παίρνουν 100 και θέλουν να παίρνουν 102 για παράδειγμα ή 110, όταν θέλουν κάτι περισσότερο. Εμείς λέμε ότι είναι οι ενέργειες μας σήμερα είναι για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Άρα δεν πρόκειται για αιτήματα. Στην ουσία είναι 3 τα θέματα για τα οποία εδώ και 10 μέρες κάνουμε ενημερώσεις σε πανκύπρια βάση. Έχουμε ολοκληρώσει σήμερα τις ενημερώσεις του προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού. Έχουμε πάει σε 15 διαφορετικά γραφεία και ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, στο Βασιλικό και στη Δεκέλια και στα άλλα περιφερειακά γραφεία και στα κεντρικά. Ενημερώνουμε τον κόσμο όσον αφορά τα θέματα, πρώτον, τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου που ελήφθηκαν στις 29 του Μάρτη φέτος και αφορούν τις νομοθεσίες που εθεσπίστηκαν από το 2012 για τις αποκοπές των μισθών και των ωφελημάτων των εργαζομένων. Το Διοικητικό Δικαστήριο, ενός γνωστών, αποφάσισε στις 29 του Μάρτη ότι οι νομοθεσίες εκείνες είναι αντισυνταγματικές. Εκείνο που ζητούμε και απαιτούμε, θα έλεγα, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού είναι να εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις του δικαστηρίου όπως πρέπει να τις εφαρμόσει, όπως είναι και οι προτροπές και οι συμβουλές που έχουν δώσει τόσο η νομική σύμβουλη της Αρχής Ηλεκτρισμού αλλά και η νομική υπηρεσία στον οργανισμό, δηλαδή να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις, που σημαίνει ότι πρέπει η Αρχή Ηλεκτρισμού να σταματήσει να αποκόπτει από τους μισθούς των υπαλλήλων. Εδώ και ένα μήνα η Αρχή Ηλεκτρισμού
συνεχίζει τις αποκοπές, ναι μεν, αλλά βάζει τα χρήματα αυτά που αποκόπτει από τους μισθούς των υπαλλήλων σε έναν ειδικό ταμείο μέχρι να αποφασιστεί και να κριθεί η έφεση που έχει κάνει το κράτος. Αυτό είναι παράνομο. Αυτό που κάνει η Αρχή Ηλεκτρισμού είναι παράνομο, διότι στην ουσία δεν εφαρμόζει την απόφαση του δικαστηρίου για να σταματήσει τις αποκοπές. Συνεχίζει και μάλιστα στα αποκόμματα των μισθών που στέλνει στους υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού γράφει πάνω ότι οι αποκοπές γίνονται με βάση των νόμων 168, για παράδειγμα, 1 του 2012, που ο νόμος αυτός έχει κριθεί από το διοικητικό δικαστήριο ως αντισυνταγματικός. Άρα, ως πρώτο θέμα, έχουμε απαιτήσει από το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόσει αυτές τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Το δεύτερο θέμα, με συγχωρείτε, για το οποίο ενημερώνουμε το προσωπικό της Αρχής Ηλεκτρισμού, είναι η λειτουργία του Εσωτερικού Ταμείου Υγείας στην Αρχή Ηλεκτρισμού σε σχέση με τη λειτουργία του Γενικού Σχεδίου Υγείας, του ΙΕΣΥ δηλαδή, από την 1η Νέχτου του 2019. Το Εσωτερικό Ταμείο Υγείας στην Αρχή Ηλεκτρισμού λειτουργεί εδώ και δεκαετίες. Έχει θεσπιστεί μέσα από νόμων και κανονισμούς. Διέπεται από συλλογικές συμβάσεις και η συμφωνία δηλαδή που υπάρχει στις συλλογικές συμβάσεις μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτουμένου, δηλαδή της Αρχής Ηλεκτρισμού και των εργαζομένων, είναι ότι πρέπει να καταβάλλεται έναν ποσοστό συγκεκριμένων επί των μισών κάθε χρόνο στο Ταμείο Υγείας αυτών, που είναι για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους στην Αρχή Ηλεκτρισμού. Η τελευταία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού την περασμένη Τρίτη, δηλαδή πριν 2 μέρες, να αποκόψει ποσόν από την εισφορά στο Ταμείο Υγείας αποτελεί για μας ξεκάθαρη παραβίαση των συλλογικών συμβάσεων. Η πλευρά της εργοδοσίας, της Αρχής Ηλεκτρισμού δηλαδή, επικαλείται το γεγονός ότι δίνει και συνεισφορά στο ΙΕΣΥ, στο Γενικό Σχέδιο Υγείας. Το Γενικό Σχέδιο Υγείας θεσπίστηκε μέσα από την νομοθεσία, υπάρχει εισφορά του εργοδότη, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει εισφορά και του εργαζομένου. Δηλαδή, αυτό που λέει η Αρχή Ηλεκτρισμού και το επικαλείται ως επιπρόσθετο κόστος, την ίδια στιγμή έχει και ο εργαζόμενος στην Αρχή Ηλεκτρισμού επιπρόσθετο κόστος. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι, κυρία Φλωρίδη, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της Αρχής Ηλεκτρισμού, ότι από τη στιγμή που είναι συμφωνημένο αυτό το ποσοστό που πρέπει να καταβάλλεται στο Ταμείο Υγείας των Εργαζομένων, αυτό το ποσοστό πρέπει να συνεχίσει και δεν πρέπει να παραβιάζονται οι συλλογικές συμβάσεις, εξόφθαλμα μάλιστα, και το Ταμείο Υγείας των Εργαζομένων θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, εννοείται, προς το ΙΕΣΥ και σε καμιά περίπτωση αντιπαράθεση προς το ΙΕΣΥ είναι για πράγματα τα οποία δεν θα καλύπτονται από το ΙΕΣΥ, ούτως ώστε να συνεχίσουν οι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι της Αρχής Ηλεκτρισμού να απολαμβάνουν την ίδια ιατρική φροντίδα την οποία απολαμβάνουν σήμερα. Ωραία, κατανοητό αυτό που μας λέτε. Το τρίτο θέμα, το τρίτο κεφάλαιο. Το τρίτο κεφάλαιο αφορά μια σειρά από εργασιακά θέματα, αλλά ταυτόχρονα και θέματα που αφορούν τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Για παράδειγμα, μπορώ να πω την έλευση του φυσικού αερίου στο σταθμό της Δεγκέλιας. Δεν έχει διασφαλίσει κανένας, και όταν λέω κανένας εννοώ το κράτος, ότι το φυσικό αέριο, όταν και εφόσον θα έρθει στην Κύπρο, θα μεταφερθεί στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Δεγκέλιας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας ιδιώτης παραγωγός που θα ανεγείρει έναν δικό του ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή του Βασιλικού, που είναι το σημείο όπου θα έχουμε την έλευση του φυσικού αερίου, που θα είναι δηλαδή ο σταθμός παραλαβής του φυσικού αερίου, θα μπορεί να χρησιμοποιεί το φυσικό αέριο
και να έχει ανταγωνιστικές τιμές, μάλιστα σε σύγκριση με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζεγγέλιας που θα συνεχίσει να παράγει με πετρέλαιο, με συμβατικά καύσιμα, θα είναι σε πλεονεκτική θέση. Αυτόν εμείς το χαρακτηρίζουμε ως απαράδεκτο, δηλαδή δεν θα είναι υγιής ανταγωνισμός, αλλά θα ευνοείται ο ιδιώτης παραγωγός για να μπορεί να μπει στην αγορά εις βάρος της αρχής ηλεκτρισμού και εις βάρος στην ουσία του Κύπριου καταναλωτή. Άλλο θέμα της τρίτης ενότητας είναι επίσης η μερισματική πολιτική του κράτους. Έρχεται το κράτος σε μια περίοδο που η αρχή ηλεκτρισμού καλείται να μπει στον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, να θέλει να εκταμιεύσει και έχει καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή, να θέλει να εκταμιεύσει χρήματα, λεφτά από τα ταμεία της αρχής ηλεκτρισμού, που πρέπει να πούμε εδώ ότι η αρχή ηλεκτρισμού δεν έχει τα τελευταία χρόνια προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις λόγω της κρίσης. Τώρα όμως είναι αναγκασμένη να προχωρήσει σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα που θα στοιχήσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αρκεί να πω ότι μόνο στην παραγωγή το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την επόμενη τριετία είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια. Άρα η αρχή ηλεκτρισμού, τα οποιαδήποτε χρήματα διαθέτει τώρα στα ταμεία της, της είναι αναγκαία για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για να υλοποιήσει το αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Άρα είμαστε, πρέπει να πούμε, ως συνδικαλιστικές οργανώσεις κάθετα αντίθετες στον θέσπιση ενός τέτοιου νόμου που να μπορεί το κράτος να παίρνει χρήματα από την αρχή ηλεκτρισμού. Αν υπάρχουν τα οποιαδήποτε πλεονάσματα στην αρχή ηλεκτρισμού, θα πρέπει να επιστρέφονται στον καταναλωτή και όχι να καταλήγουν στα ταμεία του κράτους. Ναι. Όμως ξέρετε, κύριε Σάβα, έχει ασκηθεί έφεση από πλευράς της κυβέρνησης επί των αποφάσεων του διοικητικού δικαστηρίου. Και κάποιος εύλογα σας έρθει το ερώτημα, γιατί δεν περιμένετε, δεν αναμένετε τις αποφάσεις του ανωτάτου? Ναι. Πράγματι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ασκήσει έφεση, έχει έφεση βάλιδες αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου. Αυτή η διαδικασία θα πάρει πάρα πολύ χρόνο. Είναι άξιον απορίας για μας τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στην αρχή ηλεκτρισμού, γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει ζητήσει διάταγμα αναστολής εφαρμογής των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου, που θα ήταν μια πιο γρήγορη διαδικασία. Όμως το γεγονός ότι έχει η Κυπριακή Δημοκρατία ασκήσει έφεση, κυρία Φλωρίδη, για τις συγκεκριμένες τρεις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου του Μάρτη, 29 του Μάρτη, δεν σημαίνει ότι οι αποφάσεις αυτές δεν πρέπει να εφαρμόζονται. Αντίθετα, θα περιμέναμε εμείς από την Πολιτεία και από το Υπουργείο Οικονομικών, αντί να προτρέπει τα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών να μην εφαρμόσουν τις αποφάσεις του δικαστηρίου, περιμέναμε ότι θα επρότρεπε τα διοικητικά συμβούλια να εφαρμόσουν αυτές τις αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου, που είναι και νομική τους υποχρέωση. Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι οι συντεχνίες μελετούν την άσκηση ιδιωτικών ποινικών διώξεων κατά της Προέδρου και όλων των μελών του Συμβουλίου για καταπάτηση της δικαστικής απόφασης? Το τι έχει γίνει είναι το εξής, κυρία Φλωρίδη. Όταν ελήφθηκαν οι αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου στις 29 του Μάρτη, διάφοροι αρκετοί συνάδελφοι έχουν πάει σε δικούς τους δικηγόρους και μάλιστα έχουν πληρώσει και χρήματα για να τους εκπροσωπήσουν οι δικηγόροι αυτοί, αποστέλλοντας μια επιστολή στην αρχή ηλεκτρισμού, οι δικηγόροι δηλαδή εκ μέρους των πελατών τους που είναι υπάλληλοι της αρχής ηλεκτρισμού, ζητώντας από το Διοικητικό Συμβούλιο να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Αυτό έχει γίνει με αρκετούς συναδέρφους. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, επειδή είδαμε ότι γίνεται αυτό και οι εργαζόμενοι στην αρχή ηλεκτρισμού υποβάλλονταν και σε έξοδα
για να τους εκπροσωπήσουν διάφορα δικηγορικά γραφεία, αποστέλλοντας την επιστολή αυτή προς την Αρχή Ηλεκτρισμού, ζητήσαμε από τους δικούς μας τους νομικούς συμβούλους να ετοιμάσουν μια επιστολή, την οποία θα μπορεί κάθε υπάλληλος της Αρχής Ηλεκτρισμού, και έχουν υπογράψει σχεδόν όλοι. Οι επιστολές αυτές απλά ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου και να επαναφέρει τους μισθούς, να μην συνεχίσει δηλαδή τις αποκοπές των μισθών που είναι σήμερα παράνομες. Δεν είναι ποινικές διώξεις. Λαθασμένα έχει μεταφερθεί προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προς τον κόσμο έξω ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Τώρα, αν η διεύθυνση της ΑΕΚ παραμείνει αρνητική ως προς την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων, έχετε προειδοποιήσει για δυναμικά μέτρα αντίδρασης. Έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ο φόβος και ο τρόμος των πολιτών και των καταναλωτών είναι να μην μας κόψετε το ρεύμα καλοκαιριάτικα. Ναι. Εμείς θέλουμε να δώσουμε εμπίστοση χρόνου στο Διοικητικό Συμβούλιο, κυρία Φλωρίδη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Ηλεκτρισμού, να ξαναμελετήσει την απόφαση του, διότι είναι γνωστό και το ανάφερε προηγουμένως ότι ήδη οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού και η νομική υπηρεσία του οργανισμού έχουν συμβουλεύσει την Αρχή Ηλεκτρισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο, ότι πρέπει να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου. Στην περίπτωση που που συνεχίζει να μην εφαρμόζει η Αρχή Ηλεκτρισμού τις αποφάσεις της, σίγουρα και εννοουμένου ότι έχουμε την εξουσιοδότηση από όλων των κόσμων στις τοπικές συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει του προσωπικού, οι συντεχνίες στην Αρχή Ηλεκτρισμού θα μελετήσουμε τα μέτρα αντίδρασης. Θα είναι και, επιμένω σε αυτό, θα είναι και η διακοπή του ρεύματος ένα τέτοιο μέτρο αντίδρασης. Ευχόμαστε, γιατί, κυρία Φλωρίδη, ναι, να μην αναγκαστούμε να προχωρήσουμε σε απεργίες που να μειώσουμε την παραγωγή ρεύματος, για παράδειγμα, ώστε να αναγκαστεί ο διαχειριστής της μεταφοράς και της διανομής, που έχουν την ευθύνη βασικά για να διαχειριστούν την παραγωγή και να τη διανέμουν στον κόσμο, να μην αναγκαστούμε να φτάσουμε ενώ εκεί. Ξέρετε, γιατί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, κύριε Σάβα, θα την πληρώσουν τελικά οι καταναλωτές, χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Αυτοί είναι που θα ταλαιπωρηθούν στην ουσία. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό, κύριε Φλωρίδη. Σίγουρα είναι ταλαιπωρία για τον κόσμο. Όμως πρέπει να γίνει κατανοητό από τον κόσμο ότι και εμείς προσπαθούμε να περάσουμε τις θέσεις μας μέσω μαζικής ενημέρωσης, να πληροφορήσουμε τον κόσμο ότι αυτά που ζητούμε δεν είναι οτιδήποτε το επιπρόσθετο, δεν είναι αιτήματα τα οποία έχουμε υποβάλει και για τα οποία ζητούμε να υποβληθεί σε επιπρόσθετο οικονομικό βάρος η Αρχή Ηλεκτρισμού. Είναι δικαιώματα των εργαζομένων, είναι θέματα τα οποία απορρέουν μέσα από συλλογικές συμβάσεις, τις οποίες σήμερα βλέπουμε να παραβιάζονται. Θέλω να μου πείτε και τι απαντάτε, κύριε Σάβα, σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι εκβιαστικά πιέζετε τη διεύθυνση της ΑΕΚ να ικανοποιήσει, να αποδεχτεί τα αιτήματά σας. Δεν θεωρούμε ότι εκβιάζουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο νομικά να πάρει κάποιες αποφάσεις. Και αντί να παίρνει τις σωστές αποφάσεις, παίρνει αποφάσεις οι οποίες είναι νομικά λαθασμένες και συνεχίζει να μας αποκόπτει από τους μισθούς μας παράνομα. Αυτόν έχουμε υποδείξει στο Διοικητικό Συμβούλιο και γι' αυτόν λέμε και εμείς ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει τις σωστές αποφάσεις.
Επίσης, θα ήθελα να μου πείτε πώς τοποθετήστε στην ανάρτηση της Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ, της κυρίας Έμιλης Γιολίτου, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει η ΑΕΚ έδωσε όσα αντέχει να δώσει, όπως και ότι το σώμα δεν μπορεί να τελεί υποκαθεστώς απειλής. Ναι, δεν έχω δει τη συγκεκριμένη ανάρτηση την οποία... στην οποία αναφέρεστε, κυρία Φλωρίδη, όμως να σχολιάσω και να πω ότι δεν έχει δώσει τίποτε στην ουσία η Αρχή Ηλεκτρισμού. Είναι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού που έχουν δώσει από το 2011 που ξεκινήσαμε με την έκτακτη εισφορά και αργότερα με την νομοθεσία για τις μειώσεις των μισθών. Μέχρι σήμερα οι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού έχουν δώσει 38 εκατομμύρια ευρώ 38 εκατομμύρια ευρώ στο πάγιον ταμείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα με την νομοθεσία για την επιβολή αποκοπής 3% από τους μισθούς προς όφελος του Ταμείου Συντάξεων, οι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού έχουν δώσει μέχρι σήμερα γύρω στα 14 εκατομμύρια. Άρα δεν είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού που έχει δώσει, είναι οι υπάλληλοι της Αρχής Ηλεκτρισμού που έχουν δώσει. Επομένως, αναμένουμε τώρα, κύριε Σάβα, να δούμε τι θα γίνει σε αυτή τη συνεδρία που θα έχετε, οι συντεχνίες. Θα λάβετε αποφάσεις για τα μέτρα που στα οποία θα προβείτε. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει τις ενημερώσεις του κόσμου μας, των υπαλλήλων της Αρχής Ηλεκτρισμού. Αύριο θα βρεθούμε όλες οι συντεχνίες μαζί για να εκτιμήσουμε την κατάσταση και να πάρουμε τις αποφάσεις που πρέπει να πάρουμε. Σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Και εγώ ευχαριστώ. Και επιστρέφουμε εδώ στο στούτιο στην Λεμεσό. Ο θλιβερή πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία κατέχει η Κύπρος πανευρωπαϊκά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της πρωτοβουλίας επιτήρησης της παιδικής παχυσαρκίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 2 στα 10 Κυπριόπουλα είναι παχύσαρκα και 4 στα 10 περίπου είναι υπέρβαρα. Τα στοιχεία αυτά που αφορούν την περίοδο 2015-2017 παρουσιάστηκαν στο τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη μελέτη της παχυσαρκίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη μεταξύ 23 και 26 Μαΐου του 2018, ενώ υπολογίζεται ότι υπάρχουν 42 εκατομμύρια υπέρβαρα παιδιά σε όλο τον κόσμο, εκ των οποίων περίπου 35 εκατομμύρια ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και για να συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό, έχουμε μαζί μας τον διαιτολόγο, διατροφολόγο Γιάννη Κερίμη. Κύριε Κερίμη, καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Γεια σου Στέφανη μου, τι κάνεις, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Είναι σωστά αυτά τα ποσοστά? Δυστυχώς ναι. Δεν έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση, είναι τελευταία Όχι. έρευνα είναι που έχουμε. Είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε και δυστυχώς η Κύπρος κατέχει αρνητική πρωτιά σε θέματα παχυσαρκίας. Η έρευνα έχει γίνει ανάμεσα σε 43 χώρες. Η Κύπρος είναι πρώτη και ακολουθούν επίσης χώρες της Μεσογείου, όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα κλπ. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται το γεγονός αυτό των υψηλών ποσοστών και στην Κύπρο αλλά και στην περιοχή της Μεσογείου, σωστά. Δηλαδή τώρα που μου λέτε. Συνήθως εμείς σαν διαιτολόγοι προωθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Δυστυχώς όμως σταματήσαμε να ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Που λέει ότι αραιά και πού πρέπει να τρώμε το κόκκινο κρέας, η βάση μας πρέπει να είναι φυτικές πηγές, το ελαιόλαδο μας, τα όσπρια μας κλπ. Κατά εμένα λόγω έλλειψης χρόνου και των γονέων, αναγκαζόμαστε να τρώμε πολύ συχνά σε ταχυφαγεία, στα junk food, στην εύκολη λύση και επίσης και στα σχολεία. Δηλαδή ένα παιδί περνά τη μισή του μέρα σχεδόν σε ένα σχολείο όπου δεν έχει να του προσφέρει κάτι το υγιεινό. Ορισμένα μόνο και ηλικία έχουν να προσφέρουν κάτι σε φρούτα ή σε ένα σάντουις μεγαλομπούλα ή με τύρι. Συνήθως είναι πολύ πιο παχυντικά πράγματα. Είναι ανεξέλεκτο το ότι τρώει ένα παιδί. Οπότε αν έχουμε φύγει από το μεσογειακό τρόπο διατροφής και πλέον τρώμε καθαρά πίτσες, χάμπουργκερ κλπ. Ως παχυσαρκία τι ορίζεται? Παχυσαρκία είναι ένας δείχτης μάζας σώματος πάνω από 30. Δηλαδή παίρνουμε το βάρος δια το ύψος των τετράγων και βγάζουμε ένα αριθμό. Όταν αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 30, σημαίνει ότι η σχέση που έχει το βάρος σε σχέση με το ύψος δεν είναι σε ισορροπία.
Υπάρχουν κάποια σημάδια που θα μπορούσαν να τα αναγνωρίσουν οι γονείς και να ζητήσουν τη βοήθεια του ειδικού? Και πρώτα-πρώτα, σίγουρα οι παιδίατροι κάθε τόσο μετρούν το ύψος, μετρούν το βάρος. Οπότε είναι το πρώτο καμπανάκι που θα τους πει ο γιατρός τους. Να πούμε εδώ ότι σε ηλικία 4 με 8 χρονών περίπου είναι εκεί που διαμορφώνεται κάπως το σώμα. Οπότε, εάν φτάσουν τα λιποκύτταρα και μεγαλώσουν, δηλαδή παλιά λέγαμε, αλλά το παιδί μου έχει κιλά, δεν πειράζει, θα το βάλει σε ύψος. Ναι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Δυστυχώς μεγαλώνουν τα λιποκύτταρα και μεγαλώνοντας το παιδί έχει αυτή την τάση που λέμε για παχυσαρκία. Οπότε, στην ηλικία των 3-4 ακόμη, όταν δούμε ότι το παιδί μας έχει την τάση, πρέπει να το προσέξουμε όπως και δίποτε. Γιατί επιφέρει και επιπλοκές γενικά στην επιπλοκές βλέπουμε ηλικία. Τώρα παιδιά 10 χρονών έρχονται, είμαι σε συνεδρίες στο γραφείο μου, π.χ. έρχονται 10 χρόνια με ψηλή χοληστερόλη, με τριγλυκερίδια, με προβλήματα με την ισουλίνη, ψηλά ζάχαρα κλπ. Που είναι πολύ θρυβερό, που παλιά πριν 11 χρόνια που είχα ανοίξει εγώ το γραφείο μου, δεν σπάνια έβλεπα αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στο κομμάτι έτσι της διατροφής. Να δούμε πώς, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται μόνο με την πρόληψη, δηλαδή με την σωστή διατροφή, αλλά και βέβαια όταν υπάρχει πλέον, είναι εκεί το πρόβλημα, πάλι με τη διατροφή θα το αντιμετωπίσουμε. Πάλι με τη διατροφή θα το αντιμετωπίσουμε και ο γονιός είναι ο πρώτος που θα διδάξει σωστά το παιδί πώς πρέπει να τρέφεται. Πλέον υπάρχουν τόσα πολλά μπορούν να δουν ντοκιμαντέρ, να δείξουν ντοκιμαντέρ στα παιδιά. Κινούμενα σχέδια, βιβλία, όπως το βιβλίο που έχω γράψει πρόσφατα σχετικά με την παιδική διατροφή. Υπάρχουν τόσα εργαλεία πλέον που μπορούν να διδάξουν στα παιδιά και από εκεί πέρα είναι ο τρόπος που θα το διδάξει το παιδί. Δηλαδή, εάν είσαι σε έναν τραπέζι και απλά πεις του παιδιού φάει τα όσπρια σου και το πεις σαν τιμωρία, είναι φυσικό ότι το παιδί θα αντιδράσει. Πρέπει σιγά σιγά να προσφέρουμε γενικά στο τραπέζι όλα τα είδη φαγητών, να είμαστε εμείς σαν γονείς έναν καλό πρότυπο καταρχάς για να βλέπει το παιδί ότι όντως τρώει και ο γονιός. Δεν μπορεί να τρώει σε σοκολάτες και να απαγορεύσει το παιδί σου να τρώει. Σωστό, ναι. Και όμως το κάνουν πάρα πολλοί γονείς αυτό το πράγμα. Είναι καλό να παίρνουν στα σούπερ μάρκετ, στις υπεραγορές, τα παιδιά τους, να ψωνίζουν μαζί, να του πούνε σήμερα εσύ θα διαλέξεις τι θες, τι φρούτα θέλεις, τι λαχανικά θες. Και από εκεί και πέρα να τους βάλουν και στην κουζίνα τα παιδιά, γιατί όχι. Δηλαδή θα φτιάξουν έναν υγιεινό μάφιν, βάλτε τα παιδιά στην κουζίνα να ξεκινήσουν μαζί να μαγειρεύουν. Αν αρχίσουμε από νωρίς, δηλαδή από την ηλικία περίπου του ενός έτους που το παιδί αρχίζει να τρώει κανονική έτσι, ναι, τροφή, ναι, ναι, όπως όλοι μας, και του μάθουμε και τα όσπρια και τα λαχανικά, βέβαια συμπεριλαμβάνονται από πιο νωρίς στο. Σίγουρα, αν και κάνουν την επανάσταση του σε κάποια φάση τα παιδιά. Θα ήταν πολύ καλύτερο, δεν είναι, από ενός έτους, ας πούμε, να αρχίσει να τρώει σίγουρα τα όσπρια. Από τη στιγμή που ξεκινά το παιδί να τρώει τα όσπρια και τα λαχανικά από νεαρή ηλικία, και βλέπεις ότι σιγά σιγά, εντάξει, θα περάσει μια φάση το παιδί που θέλει να τρώει μόνο μακαρόνια. Ναι. Και πολλοί γονείς με παίρνουν, μα το μωρό μου τρώει μόνο μακαρόνια. Είναι μια φάση, θα περάσει όμως. Από εκεί και πέρα όμως, πρέπει εμείς να είμαστε λίγο πιο αυστηροί, αλλά με τρόπο. Δεν φωνάζουμε ποτέ, αλλά λέμε αυτόν το φαγητό έχω. Όταν του κάνεις όσπρια του παιδιού και με το πρώτο γιάξ που θα κάνει, θα του κάνεις τα nuggets. Ναι. Είναι φυσικό ότι το παιδί θα προτιμά τα nuggets, δεν είναι. Οπότε είμαστε λίγο πιο πειθαρχημένοι. Δεν θα έλεγα αυστηροί στο να φωνάζουμε ή ξέρω εγώ. Λίγο πιο πειθαρχημένοι. Έχουμε αυτό το φαγητό. Επίσης, στο τραπέζι πάντα έχουμε τη σαλάτα, πάντα έχουμε τα λαχανικά. Μπορεί το παιδί να μην τα θέλει να τα φάει, αλλά σιγά σιγά θα μάθει. Σύμφωνα με έρευνες, χρειάζεται έναν παιδί για να συνηθίσει μια γεύση θέλει περίπου 10 με 15 φορές να δοκιμάσει κάτι για να του αρέσει. Επίσης, μια άλλη έρευνα. Και δεν του αρέσει, δηλαδή, πώς θα το. Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει. Μπορεί το παιδί να φάει λαχανικά. Τα λαχανικά πρέπει καταρχάς, τα πολλά παιδιά θα κάνουν την επανάστασή του και στα όσπρια, διότι όταν πάνε ιδίως σχολείο ξεκινούν να λένε ότι δεν είναι cool. Τα λαχανικά μπορούμε να τους ξεκινήσουμε τα παιδιά. Δηλαδή, αν παιδί δεν θα δεχτεί εύκολα τη σαλάτα, αλλά θα δεχτεί πιο εύκολα π.χ. να του κάνεις μακαρόνια με μια σάλτσα που έχει μέσα λαχανικά. Mm. Πάλι θα πάρει τις βιταμίνες του. Μπορεί να του βάλεις κρύψεις στα μπιφτέκια, ρε παιδί μου, κάποια λαχανικά. Μπορεί σιγά σιγά να του τα κάνεις πιο βραστά. Δηλαδή, τα παιδιά προτιμούν τα χρωματιστά τα λαχανικά. Λίγο καλαμπόκι, καρότο, μπιζέλι, πράγματα που να έχει χρώμα. Mm.
αν χρειαστεί να βάλουμε και λίγο βούτυρο για να είναι πιο αρεστά στο παιδί, ας βάλουμε. Φτάνει σιγά σιγά να το, να το συνηθίζει τη γεύση. Για το πρωινό, τι θα πρέπει έτσι να περιλαμβάνει το πρωινό ενός παιδιού ή να το ετοιμάζουμε από το σπίτι κάτι για να παίρνει στο σχολείο? Με τα λύπη μου, δυστυχώς, επειδή κάνω συνέχεια διάλεξη σε σχολεία για την κοινή διατροφή, βλέπω ότι πολλά παιδιά παίρνουν μαζί τους πατατάκια, κρουασάν, σοκολάτα κλπ. Και όταν τα ρωτάω, γιατί θέλω να παίρνω κάποιο feedback, είναι τα συνηθισμένα, μπισκότα, σοκολάτες κλπ. Όχι. Πρέπει το παιδί από νωρίς και από το πρωί να τρέφεται σωστά. Δεν μπορείς να έχει πρόβλημα παχυσαρκία στο παιδί για να του ταΐζεις κρουασάν σοκολάτας π.χ. Παίρνουμε σάντουιτς. Το πιο εύκολο πράγμα. Με λίγο τυρί, με λίγο κασέρι, λίγο ζαμπόν, γαλοπούλας. Μπάρες δημητριακών. Σαββατοκυριακό περάστε το με τα παιδιά σας να φτιάξετε μπισκότα χωρίς ζάχαρη. Να ρωτήσω κάτι, τα άπαχα ή light προϊόντα, ας πούμε, γαλοπούλα light ή ξέρω εγώ, τυρί light, τα είναι μια ερώτηση που μου κάνουν πολλοί. Μέχρι 2 χρόνια το παιδί πρέπει να τρώει full fat, πλήρες δηλαδή, γαλακτοκομικά. Άνω των 3 μπορεί να είναι ημιάπαχο και άνω των 5 μπορεί εντελώς άπαχο. Εντάξει, οπότε άνω των 5 χρόνων μπορούμε να τα... Δεν χρειάζεται να παίρνουμε το τυρί, το πλαστικό, ρε παιδί μου, που είναι 6% λίπος. Ακόμα και ένα τυρί κάτω από 17% λιπαρά που έχει τη γεύση του τυριού και είναι ωραίο, μπορούμε να το παίρνουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ετοιμάζουμε ένα σάντουιτς, όπως είπατε. Σάντουιτς, μπάρες δημητριακών, μπισκότα, χωρίς ζάχαρη, φρούτα. Το πιο εύκολο πράγμα μπορεί να παίρνει. Υπάρχουν μπισκοτάκια επίσης στο εμπόριο χωρίς ζάχαρη. Παρά να παίρνει χυμούς, καλύτερα να παίρνει φρούτα, ιδίως κάτι φρούτο ποτά κλπ. Επίσης, snacks. Πρέπει να και στο σπίτι. Τα παιδιά, όταν είναι ιδίως στο σπίτι, βαριούνται. Θέλουν κάτι γλυκό. Οπότε, πρέπει να βρούμε έξυπνους τρόπους να παίξουμε με τις γλυκές τις γεύσεις. Ναι. Αναφέρατε τους χυμούς. Χυμούς του κουτιού ή γαλατάκια που συνήθως δίνουμε στα παιδιά. Είναι λάθος αυτό? Το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται, δυστυχώς, διότι τα γαλατάκια του κουτιού, τα σοκολατούχα, όπως επίσης και τα φρουτόποτα, είναι γεμάτα με ζάχαρη. Άλλο να πάρεις ένα χυμογνήσιο, ο οποίος ξέρουμε ότι δεν έχει ζάχαρη, αλλά όταν αναφέρθει πάνω το κουτί φρούτο-ποτό, είναι απλά νερό, ελάχιστο χυμό, χρώμα και ζάχαρη. Και όταν δίνουμε καθημερινά στο παιδί μας, αν και πολλές φορές νομίζουμε ότι δίνουμε κάτι υγιεινών γιατί είναι ένας χυμός, κατά κρίμα απλά δίνουμε νερό με ζάχαρη. Καλύτερα το πρωί να βάζουμε ένα ποτήρι γάλα, να ρίξουμε λίγη σκόνη κακάο μέσα και είναι μια χαρά. Ωραία. Τώρα, πρέπει να πιέζουμε το παιδί να φάει όλο το φαγητό που έχει μέσα στο πιάτο του? Όχι, αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μου κάναν και οι γιαγιάδες παλιά. Όλο λάθη νομίζω. με κάνανε και οι γιαγιάδες και οι μαμάδες. Λοιπόν, άρα δεν ισχύει ότι όταν το παιδί έχει κιλά θα το βάλει σε ύψος. Δεν ισχύει καθόλου αυτό. Δεν χρειάζεται να τρώει όλο το φαγητό του το παιδί. Αντίθετα, εάν το παιδί σας είναι λεπτό και έχει μια μέτρια όρεξη, είναι καλό πράγμα. Δεν λέω να μην τρώει καθόλου το παιδί, προς Θεού, εντάξει, αλλά όταν δεν θέλει να το τελειώσει όλο, ας μην το πιέσουμε. Ας αφήσουμε το παιδί να αποκτήσει εκείνο λίγο ανεξαρτησία, δηλαδή να φάει όσο θέλει, και αν δεν το θέλει όλο, γιατί δεν το χρειάζεται, δεν χρειάζεται να το πιέσουμε. Γιατί πολλές φορές κάνουμε λάθος στις ποσότητες εμείς οι γονείς. Βάζουμε μια ποσότητα που θα έτρωγε ένας ενήλικας, που εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε εδώ αυτόν τον μωρό. Έχει ένα μικρό στομαχάκι. Και περιμένουμε το παιδί να φάει όλο. Δεν τρώει το παιδί μου καθόλου. Μα ακόμα και το μισό να φάει, φάγε το παιδί, είναι χόρτασε. Ναι. Όχι σνακ, πώς να το πω. Ενδιάμεσα γεύματα, τι θα μπορούσαμε να δώσουμε στο παιδί? Ενδιάμεσα γεύματα είναι... Στο σχολείο είπαμε τι μπορεί να πάρει κατά τις... Το απόγευμα μπορεί να τρώει και πάλι. Μπάρες δημητριακών, γιαουρτάκια. Αλλά όχι τα γιαουρτάκια τα οποία έχουν από πάνω σοκολάτα και τα ρίχνουμε μέσα. Γιαουρτάκια. Τώρα είναι καλοκαίρι. Τι πιο ωραίο να βάλουμε λίγα δημητριακά, να κόψουμε λίγες φράουλες, λίγες μπανάνες, να το προσφέρουμε στο παιδί μας. Εγώ αυτό που κάνω επίσης, λατρεύουν τα παιδιά, είναι παίρνω φρούτα, τα βάζω στην κατάψυξη, τα παγώνω, τα χτυπώ με γάλα και γίνεται milkshake. Υγιεινό milkshake που μπορεί να πίνουν καθημερινά τα παιδιά. Αν θέλουν κάτι γλυκό, μπορούν να τρώνε τα παιδιά ζέλε, να έχει μέσα φρούτα. Οπότε. Αν παίξω muffins πολύ υγιεινά, μπορείς να κάνεις χωρίς πολύ ζάχαρη, να βάλεις λίγο μέλι μέσα, να βάλεις βρώμη, μπανάνα. Οπότε αποφεύγουμε γενικά τις σοκολάτες και τα πατατάκια, και μια τσίπα πατατάκια μπορούμε να δίνουμε και ρίζον κοφρέτες με γεύσεις, που είναι σχεδόν η ίδια γεύση με τα πατατάκια.
Επειδή ξέρουμε όμως ότι στα παιδιά όλα αρέσουν οι σοκολάτες, mm-hmm. τα παγωτά τώρα που είναι καλοκαίρι, οι γρανίτες, με αυτά τι γίνεται. Ένα γλυκάκι, ας πούμε, κάτι που έχει ζάχαρη ή μια σοκολάτα, δεν πρέπει να απαγορεύσουμε εντελώς από το διαιτολόγιο του? Όχι, φυσικά. Δεν υπάρχει απαγόρευση σε τίποτα. Τα παιδιά να τρώνε τα γλυκά τους, και εμείς που είμαστε ενήλικες έχουμε ανάγκη τα γλυκά, το ίδιο και τα παιδιά, όπως μου λέει ένα παιδί που παίζει όλη μέρα, διαβάζει κλπ. Οπότε, μία με δύο φορές τη βδομάδα, αν τρώει ένα γλυκό το παιδί, είναι εντάξει, μια χαρά. Mm-hmm. Τις άλλες μέρες προσπαθούμε να το ξεγελάσουμε, λίγο με το ζέλε, λίγο με την μπάρα, αυτό. Μια άλλη καλή επιλογή που μπορεί να τρώει ένα παιδί είναι παγωμένο γιαούρτι και να βάζει φρούτα πάνω. Mm-hmm. Οπότε, μπορεί να τρώει μια-δύο φορές π.χ. παγωμένο γιαούρτι με φρούτα και μία φορά έναν κανονικό παγωτό, μια σοκολάτα. Είναι δεκτικά τα παιδιά στο να δοκιμάσουν κάτι καινούριο ή να ακολουθήσουν την υγιεινή διατροφή? Είναι δεκτικά, εξαρτάται πώς θα τους το παρουσιάσεις. Δηλαδή, εάν ένας γονιός πιέζει το παιδί και το λέει με άσχημο τρόπο, φυσικά και δεν θα δεχτεί. Αντιδρά. Εγώ βλέπω πάρα πολλά παιδιά που έρχονται στο γραφείο μου και τα παίρνω πάντα με το μαλακό τα παιδιά. Προσπαθώ λίγο να το πούμε κυπριακά απόσω. Και να τα βρω σε καλή διάθεση κλπ. Τα βλέπεις ότι είναι πολύ δεκτικά. Το που κάνουμε μαζί τους είναι κάθε εβδομάδα να προσπαθούμε να δοκιμάζουμε κάτι νέο. Δεν θα του κάνεις ένα πρόγραμμα που να είναι γεμάτο όσπρια ή λαχανικά όταν δεν το τρώει το παιδί. Εβδομάδα με εβδομάδα προσπαθείς σιγά σιγά να δοκιμάζεις κάτι. Και οι γονείς σπίτι μπορούν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους. Να υπάρχουν υπέροχα ντοκιμαντέρ που μπορούν να δείξουν στο παιδί τους, να διαβάσουν παραμύθι σχετικά με τη διατροφή. Δηλαδή να το εκπαιδεύσουν λοιπόν, θέλω το μωρό. Να δούμε λίγο και το βιβλίο, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι δώρα από μένα για σένα. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επικίνδυνες αποστολές διατροφής, ναι. Μάλιστα. Είναι ένα βιβλίο που είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Το έχουμε συγγράψει μαζί με την εκπαιδευτικό Μαρίνα Φιλίππου. Έχει κυκλοφορήσει φέτος. Είναι λέμε... για τους γονείς ή για τα παιδιά. Και για τα δύο, και για τους δύο. Ναι. Κυκλοφορά σε επιλεγμένα. Από ηλικία 6 και πάνω μπορούν να το, ναι, να το διαβάσουν. Αλλά και για πιο μικρά παιδιά μπορούν να το διαβάζουν οι γονείς. Κυκλοφορεί σε επιλεγμένα βιβλιοπολία. Και είναι και εικονογραφημένο πάρα πολύ. Έχει ωραία, πολύ ωραία εικονογράφηση. Ναι. Η παραγωγή έχει γίνει εξ ολοκλήρου στην Αθήνα. Και το τι είναι βασικά, η ιστορία ξεκινά με δύο παιδιά, τα οποία θέλουν να τρώνε τα κρουασάν τους, τα πατατάκια τους κλπ. Και μπαίνει στη ζωή τους ο Σελήνιος. Ο Σελήνιος είναι ένας νεράιδος που θέλει να γίνει καλός, να αποκτήσει έναν τίτλο νεράιδο καλής διατροφής. Mm-hmm. Και τα παίρνει μαζί του σε διάφορες αποστολές. Για να πείσουν κι άλλα παιδιά. Ο Σελήνιος προέρχεται έτσι από το Σελήνο ή όχι? Όχι, είναι το Σελήνιο διθρέπτικη ουσία βασικά. Α, μάλιστα. Ναι, ναι. Και τα παίρνει σε διάφορες αποστολές. Απλά στις αποστολές έρχονται και κάποιοι κακοί. Οπότε αν τα παιδιά του αρέσει αυτό το βιβλίο, γιατί υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν οι κακοί, και υπάρχει περιπέτεια γενικά. Και προσπαθήσαμε να κάνουμε εικόνες που να τραβήσει το παιδί. Εδώ τραβάει και τους μεγάλους. Ναι, ναι. Το γραφείο μου πολλοί γονείς, πολλοί που κάθονται εκεί και περιμένουν, το μετροφιλούν και το διαβάζουν. Επίσης, μετά από κάθε κεφάλαιο έχουμε υγιεινές συνταγές που μπορούν να κάνουν τα παιδιά με τους γονείς και στο τέλος έχουμε πάρα πολλά διατροφοπαιχνίδια. Βλέπω είναι έξυπνος και ο τίτλος όμως, γιατί βλέπω εδώ αποστολή 3 όσπρια και πρωτεΐνες, αποστολή 2 τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν θέλαμε να κάνουμε ένα βιβλίο που απλά να λέμε φάε τρεις μερίδες γαλακτοκομικών. Θέλαμε να πείσουμε το παιδί, να το κερδίσουμε το παιδί και μέσα από την ιστορία να μάθει και κάποια πράγματα για τη διατροφή. Έχει και σταυρόλεξο εδώ. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια. Και θα ήθελα να καλέσω και τους γονείς. Το Σάββατο είναι Παγκόσμια Μέρα Παιδιού. Και θα ήθελα να καλέσω τους γονείς στη Δημοτική Βιβλιοθήκη να έρθουν με τα παιδιά τους, γιατί εκεί θα έχουμε ένα θεατράκι, τραγούδι, χορών. Θα έχουμε διατροφοπαιχνίδια. Ξεκινάμε η ώρα 10 και είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Πού θα μπορούν να βρουν το. Υπάρχουν σε επιλεγμένα βιβλιοπολία, τόσο στη Λεμεσό όσο και στη Λευκοσία. Τα αναφέρω στο Facebook μου, που είναι facebook.com/ikerimis. Ωραία. Και κλείνοντας έτσι, σε γενικές γραμμές στην κατακλείδη, τι πρέπει να τρώνε τα παιδιά? Όλοι είμαστε πιεσμένοι. Εγώ θέλω να παρακινήσω τους γονείς να αφιερώνουν έστω και 5-10 λεπτά τη μέρα να δώσουν λίγο σημασία στην οργάνωση του φαγητού. Και έστω να μιλήσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά τι πρέπει να τρώνε? Εβδομαδία 2 φορές το όσπρια τους. 1-2 φορές πρέπει να τρώνε ψάρι. Πρέπει να τρώνε έναν καλό πρόγευμα φυσικά. Κάθε 3 ώρες περίπου να τους δίνουμε έναν υγιεινό σνακ, είτε κάποιο γιαούρτι, κάποια μπάρα, φρούτα κλπ. Το βράδυ μπορούν να τρώνε πολύ πιο ελαφριά τα παιδιά, δεν χρειάζονται τόσο μεγάλες ποσότητες.
γαλακτοκομικά τουλάχιστον 3 με 4 μερίδες τη μέρα, δηλαδή ένα ποτήρι γάλα, λίγο τυρί στο σάντουιτς, λίγο γιαούρτι με το φαγητό τους και θα είναι μια χαρά. Mm-hmm. Απλά να αποφεύγουμε τα πολλά πολλά και να μην δίνουμε τόση βάση να δεν φαστά όσπρια σου δεν έχει παγωτόν. Οπότε να μέσως μπαίνει στο μυαλό του παιδιού ότι α, είναι το βραβείο μου το παγωτό. Ναι. Να είμαστε λίγο πιο. Να βάλουμε λίγο περισσότερη ψυχολογία στη διατροφή. Ναι, ενώ πολλές άλλες φορές επιβραβεύουμε τα παιδιά να κάνουν κάτι, να διαβάσουν ας πούμε, τα μαθήματα mm-hmm. ή να γράψουν καλά σε ένα διαγώνισμα και θα σε πάρω να φας πίτσα, μακαρονάδες, κρέπες. Και αυτό είναι λάθος, δεν είναι. Είναι λάθος. Καλύτερα να το παρακινήσουμε με κάτι πιο θετικό. Δηλαδή, θα σε πάρω να βγούμε έξω να mm-hmm. κάνουμε ποδήλατο, θα σε πάρω στη θάλασσα. Κάτι, έτσι πιο θετικό ρε παιδί μου, mm-hmm. θα τα βοηθήσει. Που να περιλαμβάνει και την άσκηση. Βεβαίως. Αντί το φαγητό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυρίνη. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε εκτός νόρων, ναι. Ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Φαρούκ Καϊμακτσί χαρακτήρισε απαράδεκτη την έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Τουρκία, ενώ υποστήριξε ότι ήταν λάθος η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ένωση. Ανέφερε επίσης ότι ασφαλώς και θα σημειωθούν οι ισορροπημένες και λογικές επικρίσεις που περιέχονται στην έκθεση, αλλά δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές ή άδικες και δυσανάλογες επικρίσεις, ενώ όπως πρόσθεσε θα συζητήσουμε τις λεπτομερείς αξιολογήσεις μας με την Επιτροπή. Την ικανοποίησή του για την έκθεση πρόοδου της Κομισιόν για την Τουρκία εξέφρασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Η έκθεση της Κομισιόν περιγράφει με τα πλέον μελανά χρώματα τις έκνομες ενέργειες της Άγκυρας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Καθιστά αποκλειστική υπεύθυνη την Τουρκία για την ένταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ίσως η πιο επικριτική που έχει εκδοθεί από έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων το 2005. Καταγράφει, αναφέρεται, περαιτέρω διολίσθηση της χώρας από τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Την ίδια ώρα, απαράδεκτη χαρακτήρισε ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Φάρουκ Καϊμακτσί την έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Τουρκία, ενώ υποστήριξε ότι ήταν λάθος η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία εξουσία να καθορίζει τα σύνορα με τρίτες χώρες, τονίζοντας ότι η Τουρκία σε αυτό το κομμάτι ενεργεί με βάση το διεθνές δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει την εντύπωση ότι παρεκκλίνει από τη θεμελιώδη ιδεολογία της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιδείξει αμερόληπτη συμπεριφορά προς τη χώρα μας εξαιτίας προκαταλήψεων που πηγάζουν από τα εσωτερικά της προβλήματα. Επιπλέον, δεν μπορεί να καθορίσει σωστά την παρούσα κατάσταση στην Τουρκία. Για την τουρκική προκλητικότητα συζήτησαν ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τούσκ σε συνάντηση που είχαν την Τρίτη στις Βρυξέλλες. Ο Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τούσκ για τη συνεχιζόμενη παράνομη επέμβαση της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ. Το θέμα των τουρκικών δραστηριοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο θα απασχολήσει τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής στις 20 και 21 Ιουνίου. Επιστροφή και πάλι στα δικά μας και εδώ στο στούντιο. Τα δικά τους όργανα γυμναστικής έχουν πλέον στο Μόλο Λεμεσού τα άτομα με αναπηρίες και για τον λόγο αυτό φιλοξενούμε τώρα τον κύριο Ανδρέα Γεωργιάδη, πρόεδρο της Πανκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Λεμεσού και τον κύριο Γιάννη Μιχαήλ, πρόεδρο του Ροταριανού Ομίλου Κουρίου Λεμεσού. Κύριε, καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είναι ευχάριστο αυτό που μαθαίνουμε και πληροφορούμαστε. Έχουν τα δικά τους όργανα, τα άτομα αυτά. Έχουν μπει ήδη σε λειτουργία? Ναι, έχουν μπει σε λειτουργία εδώ και περίπου μία εβδομάδα. Φυσικά αυτό είναι ένα έργο που ξεκίνησε εδώ και περίπου ένα χρόνο. Ήταν μία πρωτοβουλία του αρχικά του Ροταριανού Ομίλου Λεμεσού Κουρίων σε συνεργασία με τον αγαπητόν Άντρο Γεωργιάδη και την Πανκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων. Αξίζει να σημειώσουμε φυσικά ότι είχαμε και απεριόριστη συμπαράσταση από τον Δήμαρχο Λεμεσού και το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίοι αρχικά πριν ένα χρόνο όταν ανακοινώσαμε ότι θα ζητούσαμε την άδεια μάλλον από τον Δήμαρχο για να εκτελέσουμε αυτό το έργο, αυτός απλόχερα, χωρίς πολλές διαδικασίες, μας έδωσε το OK για να προχωρήσουμε. Προχωρήσαμε, είχαμε παραγγείλει τα όργανα. Αυτά τα όργανα τα παραγγείλαμε από την Αγγλία. Για πόσα όργανα μιλάμε? Είναι 5 όργανα. Είναι 5 όργανα στο σύνολο. Έγινε μια προσεκτική επιλογή των οργάνων με γυμναστές, με την Πανκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων.
είχαν αρκετή εμπλοκή και τα άτομα με αναπηρίες σε αυτήν την επιλογή των οργάνων, διότι δεν, ο σκοπός δεν ήταν απλά να μπουν όργανα για να κοσμήσουμε τον Μόλο Λεμεσού. Ο σκοπός ήταν να ξεκινήσει και να γίνει ένα πρωτοποριακό έργο που προσωπικά θεωρώ ότι είναι από τα πιο πρωτοποριακά έργα, και αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο αγαπητός άντρος, που γίνονται σε ανοιχτών χώρων σε κάποιο δήμο, χωρίς φυσικά να λέω ότι δεν έχουν γίνει άλλα έργα σε άλλους δήμους. Ο χώρος φυσικά που χωροθετήθηκαν τα όργανα αυτά είναι και ένας χώρος ο οποίος καθημερινά τον επισκέπτονται χιλιάδες άτομα και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Και αυτόν δίνει και μια ευαισθητοποίηση πλέον στο ευρύτερο κοινό, το οποίο βλέπει την προσπάθεια που γίνεται, και είναι και μια προσπάθεια η οποία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και σε συνεργασία με τον πρόεδρο των αγαπητών άντρων. Εμείς στα Rotary Club Κούριον ήδη έχουμε ζητήσει και βοήθεια από το εξωτερικό και από το Rotary International και από άλλους ροταριανούς ομίλους της Γερμανίας κλπ. Οι οποίοι ήδη επισκεφθήκαν τον χώρο, προσέφεραν οικονομικά για να μπορέσουμε να γίνει αυτή, αυτό θα ρωτούσα τώρα, έργο. Η χρηματοδότηση και την αγορά λοιπόν, που έγινε από τον... Η χρηματοδότηση έγινε βασικά από διάφορες ενέργειες οι οποίες έγιναν από το Rotary Club Limassol Κούριον και από διάφορες χορηγίες, εισφορές οι οποίες έχουμε πάρει από διάφορους χορηγούς, αλλά κυρίως όλα τα λεφτά που έχουμε πάρει είναι από εθελοντές οι οποίοι προσέφεραν απλόχερα για να γίνει αυτό το έργο. Και ο Δήμος Λεμεσού φυσικά, ο οποίος ανέλαβε την εγκατάσταση του έργου, την τοποθέτηση τους, τη σήμασή τους κλπ. Και αναλαμβάνει και από εδώ και πέρα με την παράδοση του που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Θα γίνουν τα εγγένεια. Θα γίνουν τα εγγένεια. Από την, εκείνη την ημέρα και μετά θα αναλάβει ο Δήμος Λεμεσού τη συντήρησή τους. Φυσικά αυτά τα όργανα έχουν μια εγγύηση 25 χρόνια. Κύριε Γεωργιάδη, θα λέγατε ότι γενικότερα γίνονται έτσι προσπάθειες για να βελτιωθούν ή να βελτιωθεί, να είναι πιο εύκολος ο τρόπος ζωής και η, πώς να το πούμε, η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες. Βεβαίως. Καθημερινά ανανεώνονται όλα αυτά που είπατε πιο πάνω. Θέλω να αρχίσω με ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και υποκλίνομαι στο Ροταριανό Όμιλο Λεμεσού Κούριον για αυτή του την πάρα πολύ μεγάλη χειρονομία. Θα ικανοποιήσουν πάρα πολλά άτομα με αναπηρίες και ειδικότερα άτομα που είναι πάνω σε τροχοκαθίσματα, επειδή αυτά έχουν επιλεγεί για, ειδικά για άτομα που είναι πάνω σε τροχοκαθίσματα παραπληγικούς. Έχουν μπορούν... ήδη ενημερωθεί τα άτομα αυτά? Ναι, βέβαια, βέβαια. Έχει γίνεται καθημερινά ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα μας, μέσα από το Facebook, μέσα από εφημερίδες. Και αντιλαμβάνομαι ότι το χαιρέτησαν. Βέβαια, το είδαν πάρα πολύ θετικά. Όσα δεν κάνει η πολιτεία, τα κάνουν οι εθελοντές στην τελική. Γι' αυτό είμαστε εδώ, δίπλα από αυτά τα άτομα που μας έχουν ανάγκη. Και προσπαθούμε όσο πιο πολύ να βοηθήσουμε με τις δικές μας ενέργειες, προσπάθειες και γνωριμίες. Θα λέγατε ότι η Λεμεσός είναι μια πολύ προσβάσιμη για αυτά τα άτομα. Ήταν το επόμενο, η επόμενη λέξη που θα έλεγα, ότι η Λεμεσός ίσον προσβάσιμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι γίνονται, πόλης, φαίνεται, έτσι θετικά βήματα. Αρκετά, αρκετά. Χρειάζονται και άλλα πολλά, αλλά εντάξει, θεωρούμε ότι η Λεμεσός είναι προσβάσιμη. Γενικότερα έτσι, ποια προβλήματα θα λέγατε, ότι, με ποια προβλήματα ότι έρχεστε αντιμέτωποι? Ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι οι χώροι στάθμευσης, όπου δεν σέβονται πάρα πολύ κόσμος τα άτομα με αναπηρίες. Και αντί να παραχωρούν τις θέσεις parking στα άτομα με αναπηρίες, τις καταλαμβάνουν αυτοί. Προσπαθούμε φυσικά με κάθε τρόπο να το ανεβάζουμε στον αέρα, στα μέτια, και βλέπω ότι γίνεται κάποιο είδους ευαισθητοποίησης
με πολύ αργούς ρυθμούς. Ναι, ίσως. Ίσως κάποιοι ακόμη ζουν στο δικό τους κόσμο που νομίζουν ότι όλα τους ανήκουν, ναι, δεν σέβονται τον συνάνθρωπο τους. Πέραν από αυτό, από αυτή την προσφορά, θα λέγαμε, κύριε Μιχαήλ, έχετε στα σχέδιά σας και κάτι άλλο, ίσως σε κάποιο άλλο δήμο, σε κάποια άλλη πόλη, κάποια άλλη περιοχή? Σαν Rotary Club Limassol Ολγκούριον, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είμαστε ένα καινούριο κλαμπ, είμαστε ένα όμιλο ο οποίος ιδρύθηκε πριν 22 χρόνια. Δεν είμαστε κάτι νέο στη πόλη της Λεμεσού. Και έχουμε προσφέρει μέχρι σήμερα περίπου 450.000 ευρώ σε χορηγίες. Οπότε ο κάθε πρόεδρος του εκάστοτε συμβούλιο και όλος ο όμιλος, σε συνεργασία με το Rotary International, έχει ως σκοπό κάθε χρόνο να κάνει έργα τα οποία θα προσφέρουν στην κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι το μόνο έργο που έχουμε προσφέρει. Πάλι στο Μόλο Λεμεσού, δίπλα από τα όργανα αυτά, τα υφιστάμενα όργανα, που είναι για το ευρύτερο κοινό και όχι για άτομα με αναπηρίες, πάλι τα έχουν κάνει τα ρωταριανά ή ρωταριανοί ομιλοί Λεμεσού, προτριετίας περίπου. Βοηθούμε άτομα τα οποία δεν είναι μόνο στην Κυπριακή επικράτεια. Βρίσκονται σε άλλες χώρες, είτε σε Αφρική, είτε σε χώρες που έχουν ανάγκη με νερό. Να αξίζει να σημειωθεί ότι το Rotary International είναι ίσως ο μεγαλύτερος παγκόσμιος οργανισμός μετά τα UNICEF, ο οποίος αριθμεί περίπου 1,3 εκατομμύρια μέλη και έχει προσφέρει στην εξάλληψη της πολιομιελίτιδας σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, εκτός δύο ή τρεις χώρες οι οποίες λόγω πολέμων δεν έγινε εφικτό να γίνει αυτό. Οπότε ναι, συνεχώς ο σκοπός μας είναι κάθε χρονιά να προσφέρουμε καινούργια έργα. Έχουμε κάνει πάρκον για παιδιά, βοηθούμε κατά καιρούς το Ίδρυμα Παιδιατρικής Αντικαρκινικούς. Είναι κάτι για μας το οποίο είναι τρόπος ζωής, δηλαδή δεν είναι κάτι που το κάνουμε τώρα. Είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητα. Μπορεί να είμαστε ένα θέατη, ναι, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματικά οι ρωταριανοί ομίλοι σε πανκύπριο επίπεδο, και υπάρχουν 19 ομίλοι, προσφέρουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κοινωνία. Δεν το διαφημίζουμε, αλλά... Είναι ανακοινώσιμο το ότι ετοιμάζεται για το χρόνο? Ακόμα, επειδή αναλαμβάνει καινούριο συμβούλιο, θα το ανακοινώσει το καινούριο συμβούλιο, έτσι ήθιστε, έτσι κι αλλιώς, ο νέος πρόεδρος θα το ανακοινώσει. Μάλιστα. Ένα καταληκτικό σχόλιο από εσάς, κύριε Γεωργιάδη. Και εμείς σαν Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρου Λεμεσού θέλουμε να ευχαριστήσουμε ξανά το Ρωταριανό Όμιλο Λεμεσού Κούριον για την δική τους πρωτοβουλία για αυτό το πάρα πολύ ωραίο έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Και εμείς σαν οργάνωση προχωρούμε σταθερά με την εγγραφή καινούριων μελών, με τη δημιουργία καινούριων προγραμμάτων για δική τους ανακούφιση. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εργαστήρια για ορισμένα από τα μέλη μας, όπως για παράδειγμα πέρσι είχαμε αγκιοπλαστική, στα οποία είχαν εκπαιδευτεί μία ομάδα ατόμων με αναπηρίες, και μετά από αυτόν είχαμε την παρουσίαση των έργων τους στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Γερμασόγειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για το Δήμο Γερμασόγειας γι' αυτό. Όπως επίσης και ένα ευχαριστώ στο Δήμο Αγίου Αθανασίου που μας είχε παραχωρήσει αίθουσα για τα εργαστήρια αγκιοπλαστικής. Τι άλλο εργαστήριο δηλαδή ετοιμάζεται τώρα? Τώρα έχουμε ομάδα τοξοβολίας, όπου εκπαιδεύονται και λαμβάνουν μέρος σε αγώνες άτομα με αναπηρίες. Τώρα ένα από τα μεγάλα μας οράματα είναι η δημιουργία ενός κέντρου αποκατάστασης και κέντρου ημέρας μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Να πούμε για τα εγγένεια ξανά τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Στις 7 η ώρα είναι στο Μόλο Λεμεσού. Θα γίνουν τα εγγένεια, θα τα τελέσει ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο κύριος Νικολαίδης, σε παρουσία αρκετού κόσμου, και θα γίνει και η παράδοση, η επίσημη παράδοση πλέον του έργου στο Δήμο Λεμεσού, για συνεχεία
στα άτομα με αναπηρίες και εύχομαι πραγματικά να το αγκαλιάσουν, να φύγουν από το σπίτι και να γίνει ένα σημείο συνάντησης για αυτά τα άτομα, τα οποία προσωπικά και εγώ και ο Ροταριανός Όμιλος Λεμεσού Κουρίων θα είναι με περηφάνεια που όταν περπατάμε στο Μόλο θα τα θα βλέπουμε αυτού του είδους τα έργα να χρησιμοποιούνται από... Και να ασκούνται βεβαίως, γιατί ξέρουμε ασκούνται, πόσο ακριβώς. Καλό κάνει η άσκηση στη ζωή μας. Καλή συνέχεια στο σημαντικό έργο που κάνετε και οι δύο. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Και στο σήμα αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Η επόμενη ενημέρωσή σας από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7.30 με τη Χριστίνα Μάρκου. Στις 6 ώρα ωστόσο έρχεται κοντά σας η εκπομπή «Η αλήθεια και η» με τον Δημήτρη Σούγλη. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή και που επιλέξατε το Capital για τη μεσημβρινή ενημέρωσή σας μαζί αύριο πάλι στη 1. Ευχές από όλους εμάς για καλό υπόλοιπο και να θυμάστε με προσοχή πάντοτε στους δρόμους.